Όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί. Φίλοι, φίλες, αγαπητά μέλη του ΕΠΑΜ, καλημέρα σας. Ξεκινάμε την Παναττική Διάσκεψη, ζητώντας πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε το Προεδρείο, το οποίο θα προτείνω εγώ. Είναι ο Δημήτρης ο Παναγιωτόπουλος, η Χριστίνα η Πολυχρονοπούλου, ο Αντώνης ο Σερέτης, και για το μεταμεσημβρινό Προεδρείο προτείνω τη Ρούλα την Πυρσίμη, τον Σύφητο Μαριδάκη και την Ζέτα την Κοπανέλη. Παρακαλώ πολύ την έγκρισή σας. Ωραία. Και θα καλέσω από το βήμα εδώ το Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη τον Καζάκη, να μας... Ναι, παρακαλώ. Ναι, περάστε. Προεδρεύει η Χριστίνα η Πολυχρονοπούλου, έτσι. Καλές εργασίες. Προσέξτε το σκαλοπάτι. Κύριε... Χριστίνα στη μέση. Κάτσε στη μέση. Συνηθίσεις εσύ. Αυτή, ναι. Συνεδριακή διαστροφή. Ένα χαρτάκι και ένα... Χαρτάκι αμολυβάκι. Το μικρόφωνο λειτουργεί. Πώς λειτουργεί. Για φύσηξε το να δούμε. Εντάξει. Κάτσε να δούμε τα γυαλιά να δούμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εύχομαι καλές εργασίες. Αν και δεν βλέπω μέχρι στιγμής αρκετή προσέλευση όπως προσδοκούσαμε, ελπίζουμε αργότερα να προσέλθουν οι συναγωνιστές. Ήρθαμε εδώ σήμερα στην Παναττική Συνδιάσκεψη, τα μέλη και οι φίλοι του ΕΠΑΜ, για να συζητήσουμε τις πολιτικές μας θέσεις μέσα σε μια επικαιρότητα η οποία συνέχεια αλλάζει. Η πολιτική κατάσταση τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό βλέπουμε να οξύνεται. Γύρω-γύρω μας εστίες πολέμου, μας έχουν κυκλώσει προβλήματα και διανύουμε κατά τη γνώμη μου μια πολύ κρίσιμη περίοδο στην ιστορία μας. Τόσο κρίσιμη περίοδο που τέτοια δεν έχουμε γνωρίσει, την ξέρουμε μόνο ξεφυλίζοντας την ιστορία. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Σήμερα, πάνω απ' όλα και περισσότερο από ποτέ, το ΕΠΑΜ πρέπει να σφυριλατήσει το λόγο του, να έχουμε ένα ενιαίο λόγο προς τα έξω και να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το ατού μας. Το ατού μας είναι η σταθερή θέση που διαχρονικά έχουμε και ο σταθερός λόγος, η πρόταση της λύσης και η αναγνώριση πριν της πραγματικότητας σε όλες τις τραγικές της διαστάσεις. Το ΕΠΑΜ ποτέ δεν στρουθοκαμίλησε μπροστά στην πραγματικότητα και πάντα πρότεινε τη συγκεκριμένη λύση αυτή που θεωρεί ότι αυτή που είναι η αλήθεια και που μπορεί να απεμπλέξει τη χώρα μας από αυτήν την κατάσταση που οδηγεί στην καταστροφή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σε λίγο θα καλέσουμε στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα για να κάνει την πολιτική εισήγηση και να ακολουθήσει η συζήτηση και οι ερωτήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας έχει το λόγο και τον παρακαλούμε να έρθει στο βήμα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συναγωνιστές, βρισκόμαστε σε μια περίοδο δοκιμασίας για όλο το λαό και την πατρίδα μας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το βασικό ερώτημα που εγώ πιστεύω ότι διέπει τους πάντες, όσοι είτε συμμετέχουν ενεργά στο ΕΠΑΜ, είτε ευρύτερα αγωνίζονται ή θεωρούν ότι αγωνίζονται για την πατρίδα, ή για το μέσα στον αγώνα αυτό, την κατάσταση που υπάρχει ενάντια σε αυτή την κατάσταση, ένα το ερώτημα, αλλά και αυτός ο κόσμος που δεν αγωνίζεται, που θεωρεί ότι τι μπορεί να κάνει, δεν ψάχνεται και βρίσκεται στα προσωπικά του αδιέξοδα, εγκλωβισμένο στα προσωπικά του αδιέξοδα, έχει το βασικό ερώτημα που νομίζω ότι διαπερνά τους πάντες. Θα τα καταφέρουμε? Σίγουρες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Όποιος νομίζει ότι έχει την απάντηση στο τσιπάκι, να το ξανασκεφτεί. Η μόνη απάντηση ξεκινά από τον ίδιο τον εαυτό μας. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να γλιτώσουμε. Και εμείς και αυτοί που έρχονται μετά από μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Τα υπόλοιπα είναι ή εξανοησίας είτε εκ του πονηρού. Η πρόσφατη λεγόμενη συμφωνία έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά. Αυτό πράγμα που εμφανίζονται σαν συμφωνία, αν και στο βαθμό που εμφανίζεται, δεν το έχουμε δει ακόμη εν πράκτος, αλλά από ό,τι μας είπε ο φερόμενος ως Έλλην πρωθυπουργός αυτής της χώρας χθες στην κοινωνική του ομάδα, είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Αυτά μας τα λένε τον Τζολάκογλου και μετά. Κάθε φορά που παραδείται η χώρα στα χειρότερα, βγαίνει ένας το σύλλογος και λέει το καλύτερο δυνατό. Τι θέλατε δηλαδή? Άμα δεν κάναμε αυτή τη συμφωνία, θα τα ακούμε χειρότερα. Λοιπόν, έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη μου και έχει μεγάλη σημασία να τα προσέξουμε. Βεβαίως, μερικοί από εμάς τα θεωρούμε, τα ξέρουμε όλα, οπότε μπορεί να είναι περιττό αυτό το πράγμα, αλλά ας μου επιτρέψετε, γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τα ξαναψάχνουμε και να βαθαίνουμε ξανά και ξανά στην πραγματικότητα, για να μπορέσεις να είσαι τουλάχιστον ευθυγραμμισμένος με τις εξελίξεις. Ας μου επιτρέψουν λοιπόν αυτοί που τα ξέρουν όλα να τους κουράσω λιγάκι. Πρώτο, το νέο πακέτο μέτρων που προβλέπεται έχει το χαρακτηριστικό ότι το κογλίφι προσπαθούν ξεκάθαρα πλέον να εξασφαλίσουν ότι οι αυξημένοι τόκοι που προβλέπονται από εδώ και μπρος και ιδιαίτερα μετά το 2020 θα πληρώνονται ανελιπώς. Αυτό το νόημα έχει το πλεόνασμα που εμφανίζουν πλασματικά βεβαίως. Στα αυτά τα πλαίσια της πλασματικότητας, ο τομέας οικονομικής πολιτικής του ΕΠΑΜ κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Ελπίζω πολύ σύντομα να καταλήξει και να καταλήξει σε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο. Όχι γιατί περιμένουν τίποτα από τον Άριο Πάγο, προς Θεού. Σαν μια πολιτική πράξη. Ότι δεν μπορείς δε απατεώνα να μας τα λες τόσο χοντρά. Όπως έγινε με το Γεωργίου και το έλλειμμα, τώρα γίνεται με το πλεόνασμα. Ποιο είναι το ουσιαστικό? Τα πλεονάσματα είναι αυξημένα τοκομερίδια. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Ξέρουν πολύ καλά ότι το τοκομερίδιο των 5,6 δισεκατομμυρίων που εισπράττουν κάθε χρόνο δεν επαρκεί. Θα πρέπει πάση θυσία το τοκομερίδιο μετά το 2020 θα ανέβει στα 12 δισεκατομμύρια ετήσια. Πρέπει πάση θυσία να υπάρξουν τα πλεονάσματα ώστε να δικαιολογούν την αρπαγή. Θα υπάρξουν πλεονάσματα, ναι, όπως το τωρινό. Δεν τους νοιάζει αν είναι εικονικό ή πλασματικό, γιατί αυτό τεκμηριώνει ή αν θέλετε θεμελιώνει την απέτησή τους για να αρπάξουν τους τόκους. Δεν τους νοιάζει λοιπόν αν υπάρχει αυτό ή δεν υπάρχει. Εάν αυτό συμβαδίζει με τα δεδομένα ή όχι. Δεν τους νοιάζει. Άλλωστε δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός η χώρα να ξεφύγει από αυτό το αδιέξοδο. Τι σου λένε στο τέλος του 2018 έχοντας όλα τα δεδομένα έτσι πηγαίνοντας, ας πούμε, βάσει τη συμφωνία, τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας χθες, ότι θα είμαστε στις αγορές εκτός εποπτείας και κυδαιμονίας. Δεν σου λέει όμως αν θα είμαστε κυρίαρχο κράτος. Δεν μας το είπε. Αυτό το πράγμα έτσι, γιατί το τύπης που λέμε. Δεν το είπε. Και δεν το είπε βεβαίως, γιατί δεν πρόκειται να είμαστε. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι επισήμως πλέον αυτή η συμφωνία, με τη βούλα δηλαδή και του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα προκύψει. Όσον ούπο, μάλλον μέσα στην άλλη εβδομάδα, ενδεχομένως μέσα στην μεθεπόμενη, ανάλογα με το πότε θα κατεβάσουν το νέο πολυνομοσχέδιο, έτσι τα λέμε τα μνημόνια τώρα, πολυνομοσχέδια. Ο λόγος είναι απλός, γιατί έχουμε γαλλικές εκλογές, έχουμε γερμανικές εκλογές, τα δικά τους κοινοβούλια δεν είναι τόσο ξεφτυλισμένα όπως τα δικά μας, οπότε τουλάχιστον εκεί πρέπει να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Και δεν μπορούν να περάσουν νέο μνημόνιο για να επιβάλλουν στην Ελλάδα. Δεν έχουν δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Οπότε τι κάνουνε, βαφτίζουν το μνημόνιο πολυνομοσχέδιο, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να περάσει το πολυνομοσχέδιο που περνάει στη δική μας Βουλή από τη δική τους Βουλή. Και έτσι να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε ενδεχόμενη αντιπολίτευση γίνεται στο εσωτερικό της χώρας τους για τα δικά τους συμφέροντα και για τις δικούς τους σχετισμούς δυνάμεις, έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα το πλεόνασμα από εδώ και μπρος που θα παράγεται είτε θέλουμε είτε όχι, είτε πεθαίνει αυτή η χώρα, είτε πεθαίνει ο ελληνικός λαός είτε όχι, είτε είναι πλασματικό, εικονικό ή οτιδήποτε, θα αποφασίζεται από το Βερολίνο, θα καταγράφεται από την Ελστάτ και θα υποστηρίζεται από τις πολιτικές που θα εφαρμόζεται, θα είναι η επίσημη δεκάτη που πρέπει να πληρώνει ο νεοκολίγας Έλληνας, προκειμένου ο δανειστής να παίρνει το τοκομερίδιο που του έχει επιβάλει. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, δεύτερον, ενισχύεται η διαδικασία εκποίησης και διάλυσης της χώρας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχετε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει η παράδοση των λιγνητικών κοιτασμάτων και πεδίων της ΔΕΗ, που βεβαίως το επόμενο βήμα ή ενδεχομένως ένα βήμα το οποίο συνδέεται με αυτό το πράγμα είναι το υδατικό δυναμικό της χώρας, είτε επίγειο είτε υπόγειο, το οποίο συνδέεται οργανικά με τη ΔΕΗ. Και τι σημαίνει αυτό από την άποψη κόστους ενέργειας αλλά και επάρκειας ενέργειας. Διότι για όσους δεν γνωρίζουμε ιστορία και τέλος πάντων ψάξουμε να τη βρούμε, θα διαπιστώσουμε ότι την εποχή των ηλεκτρικών εταιριών, την εποχή δηλαδή που ξαναζούμε στις μέρες μας, δηλαδή την εποχή πριν υπάρξει η ΔΕΗ, πριν τη δεκαετία του 50 που ιδρύθηκε η ΔΕΗ και που για πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε το θέμα ολοκληρωμένα του εξηλεκτρισμού της χώρας, η χώρα δεν είχε καν δυνατότητα να διεκδικήσει ενεργειακή επαρκεία. Όχι αυτάρκεια, που την κατακτήσαμε με τη ΔΕΗ, μα αυτή τη ΔΕΗ, με τα χάλια της, με όπως τη γνωρίσαμε. Εντάξει, και τον εξηλεκτρισμό ζήσαμε και έφυγε η λάμπα Θιέλης ακόμη και από τις γειτονιές, τις στοχογειτονιές των πόλεων, αλλά και τα χωριά. Κάποιοι από εμάς που μεγαλώσαμε σε επαρχιακές πόλεις μπορεί να τη θυμόμαστε ακόμη. Τη Λάμπα Θιέλης, ακόμη και η δική μου γενιά την έζησε για το λίγο όσο ήταν, γιατί η ηλεκτρική εταιρεία η συγκεκριμένη που δρούσε όσο δρούσε συγκεκριμένη πόλη δεν επέτρεπε στο φτωχό νοικοκυριό να πληρώνει το... δεν είχε τη δυνατότητα το φτωχό νοικοκυριό. Και έτσι επήλθε ο εξηλεκτρισμός διαμέσου της ΔΕΗ, με την ενιαία τιμή ρεύματος και όλα αυτά τα πράγματα που ήταν εθνικές πολιτικές και που όλος τυχαίως να θυμόμαστε εμπνευστές της ήταν κάποιοι παράξενοι τύποι, ιδιόρυθμοι, οι οποίοι είχαν ιδρύσει την επιστημονική ανασυγκρότηση, ήταν το επιστημονικό δυναμικό του ΕΑΜ μετά την απελευθέρωση. Βεβαίως, το πώς εφαρμόστηκε αυτή η ιδέα και οι εμπνεύσεις το γνωρίζουμε ή λίγος πολύ μπορεί να καταλάβουμε ή μπορεί να μάθουμε από την ιστορία. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν πίσω, όπου τα πάντα θα διευθετούνται κατά τόπους, ανάλογα με τα ιδιωτικά συμφέροντα και ανάλογα με τις προκλήσεις ή προσκλήσεις που θα υπάρχουν και τις γεωστρατηγικές αλλαγές που θα υπάρξουν. Έως το τέλος του 2018 δεν θα έχουμε απλά, δεν θα έχουμε, αλλά, πώς το λένε, μπορεί να έχουμε απαλλαγή από επισήμως από τα μνημόνια, άλλωστε πλέον είπαμε, τα μνημόνια λέγονται πολυνομοσχέδια. Έτσι. Αλλά είναι σίγουρο ότι μέχρι το τέλος του 2018 δεν θα υφίσταται δημόσιος χώρος ή δημόσια σφαίρα, όπως λένε οι νομικοί, να το πούμε έτσι, στην Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει πολλά για την ελεύθερη έκφραση του πολίτη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη δυνατότητα επιβίωσης μιας χώρας χωρίς δημόσια περιουσία, που αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Ιστορικό παράδειγμα τουλάχιστον από την αρχαιότητα, αλλά όταν λείπει ο δημόσιος χώρος και τα πάντα υλικά, πώς το λένε, υλικά και μη υλικά αγαθά σε μια χώρα τα διαχειρίζονται ιδιωτικά συμφέροντα, είναι προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, είτε υπερεθνικών είτε εγχώριων, τότε πλέον μπαίνει και ένα θέμα σε ποιο βαθμό είναι ελεύθερος ο πολίτης να μπορεί να εκφραστεί είτε μέσω από την επαγγελματική του δράση, τις επιλογές του, τον τρόπο έκφρασής του σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε τόσο καθολική σημασία. Ολόκληρο το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία ιδιωτικοποιείται και παραδίδεται στους υπερεθνικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι καλά, τι ωραία. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα ζήσουμε αυτό που ο κύριος... το Βερολίνο, κατά κύριο λόγο, και η συνδιάσκεψη της 25ης Μαρτίου στη Μάλτα αποφάσισε, την ίδρυση του λεγόμενου, γερμανικού είναι, αλλά στην ουσία, Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών αυτό θα καθορίζει τις πολιτικές για όλα τα κράτη-μέλη. Επιπλέον, θα έχει κοινό ταμείο, που σημαίνει τέρμα τα δημόσια ταμεία σε κάθε χώρα κράτος. Θα έχει δυνατότητα αυτόνομης φορολογικής πολιτικής και αυτόνομης δανειακής πολιτικής, που σημαίνει αυτοί θα δανείζονται και εμείς θα πληρώνουμε. Τι πιο όμορφο. Γι' αυτό και σου λέει ότι τώρα δεν θα έχουμε ανάγκη από μνημόνια και κυδαιμονία. Όχι. Γιατί όλα αυτά που έχει υποστεί η χώρα, τα έχει υποστεί υπό ένα καθεστώς αμφισβητήσιμο, έντονα αμφισβητήσιμο και με όρους εθνικού δικαίου και με όρους ευρωπαϊκού δικαίου ακόμη. Πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, οι νομικοί ξέρουν καλύτερα για τα ζητήματα αυτά. Τότε δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί ολόκληρο αυτό το πρωτοσύστημα μέχρι τέλος του 2017 θα έχει καταγραφεί στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει γίνει δηλαδή πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν θα λέγεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, θα λέγεται Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και θα αποτελεί βασικό βραχίωνα της άσκησης πολιτικής και ισορροπίας, λεγόμενο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, όπως τουλάχιστον λειτουργεί, και έτσι δεν θα υπάρχει λόγος να κλείνονται ειδικές συμφωνίες για κάθε χώρα κτλ. Θα έχουν αυτοτελώς το δικαίωμα να επεμβαίνουν ανά πάσα στιγμή στη χώρα με τους όρους που επεμβαίνουν τώρα. Έτσι αλλιώς έχει ιδιωτικοποιηθεί η λεγόμενη κρατική διοίκηση, έχει περάσει στις 4 ή αν θέλετε τα δημοσιονομικά της χώρας με την ευρύτερη έννοια του όρου. Έχουν περάσει στον έλεγχο πλήρως των 4 ανεξάρτητων αρχών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Εγχώριο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που ρίχνει αβέρτα κουβέρτα λεφτά στις τράπεζες, από τον Κορβανά του Έλληνα φορολογούμενου. Το δεύτερο είναι η ανεξάρτητη αρχή. Η δεύτερη ανεξάρτητη αρχή είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Τρίτη ανεξάρτητη αρχή, το υπερταμείο, που εκεί το καινούργιο στοιχείο είναι ότι για 99 χρόνια, αλλά εντάξει δεν πειράζει, στα 100 θα είναι πάλι δικά μας, ναι. Μαζί με το, πώς το λένε, τον Εφταδάχτυλο, το Βασιλιά, που θα μας τα φέρει έτσι, και την κόκκινη μιλιά μαζί. Λοιπόν, φυσικά και το τέταρτο ανεξάρτητη αρχή είναι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται για υπερσυνταγματικές αρχές, όχι απλά ανεξάρτητες. Οι υπερσυνταγματικές αρχές δεν λογοδοτούν σε κανέναν θεσμικό παράγοντα αυτής της χώρας, ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στην εκτελεστική εξουσία, ούτε φυσικά στη δικαιοσύνη. Έχουν πλήρη ασυλία απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα και μάλιστα με εξουσίες όπου κανένας μετέπειτα νόμος δεν μπορεί να τους τις αφαιρέσει. Υπεράνω συντάγματος. Γιατί μόνο το Σύνταγμα δεν μπορεί να αναθεωρηθεί παρά μόνο με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ίδιο το Σύνταγμα. Σωστά. Οποιοςδήποτε άλλο νόμος εντάσσεται στα πλαίσια του δευτερογενούς δικαίου, δηλαδή αυτό που προέρχεται, που προβλέπεται, που μάλλον πατάει πάνω στο θεμελιώδη νόμο, τι γίνεται, αλλάζει ανά πάσα στιγμή διαμέσου της νομοθετικής εξουσίας του Κοινοβουλίου. Έτσι μας μαθαίνανε ότι ήταν η κοινοβουλευτική δημοκρατία τους. Τώρα τέρμα. Τίποτα από όλα αυτά. Έως το τέλος του 2017. Και επειδή ακριβώς γίνεται μια τόσο μεγάλη αλλαγή και αν συμβούν αυτά και στο βαθμό που τα επιτρέψουμε να συμβούν, σαν λαός εννοώ τα επιτρέψουμε, τότε πέστε μου πόσο δικαίωμα θα έχει ο ελληνικός λαός να διεκδικεί αλλαγή στον τόπο του. Αν έχει πάψει να ισχύει η νομική του μορφή και έχει αλλάξει. Έχει αφομοιωθεί στο πρωτογενές δίκαιο δημιουργίας του υπερκράτους που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιο δικαίωμα ο ελληνικός λαός θα μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή προς τα πίσω. Δηλαδή στο κοινοβουλευτικό καθεστώς, το οποιοδήποτε κοινοβουλευτικό καθεστώς που είχαμε μέχρι τώρα, το συνταγματικά ορισμένο. Πώς? Σε αυτές τις συνθήκες όλο και περισσότερο το μόνο επιχείρημα που θα μένει στον ελληνικό λαό εάν θέλει να διεκδικήσει τον τόπο του θα είναι το ιστορικό του δικαίωμα σε αυτή τη χώρα. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή στα ιστορικά δικαιώματα των λαών που γέννησαν τις μεγάλες εθνικές επαναστάσεις. Πριν 3 αιώνες. Και αυτό να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Για όλους αυτούς που επικεντρώνουν την κριτική τους και την πολιτική τους στις λανθασμένες ή κακές ή αντεργατικές πολιτικές. Σου αφαιρούν το πλαίσιο θεσμικά και συνταγματικά αναφορά σου ως λαού. Και άρα το μόνο που θα μείνει είναι να κάνεις ό,τι κάνανε οι παππούδες σου. Οι προπαππούδες σου. Να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό με τους όρους που απευθυνόταν η Φιλική Εταιρεία. Δηλαδή το ιστορικό της δικαίωμα. Το ιστορικό δικαίωμα του γένους. Αυτού του τόπου. Αυτός ο τόπος να του ανήκει. Τόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα. Βέβαια εμείς τα λέγαμε από την αρχή. Αυτό είναι σωστό. Αλλά τώρα πλέον αρχίζει και γίνεται καθαρό και στο μυαλό όλων. Όχι, δεν εννοώ των πολιτικών δυνάμεων και αυτά. Μιλάω για τον κόσμο, για τουλάχιστον υποτίθεται ότι η πολιτική μας απευθύνεται στον κόσμο ή θα πρέπει να απευθύνεται σε αυτούς. Τρίτο. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το έχουμε αντιληφθεί και πώς το ερμηνεύουμε. Αλλά ζούμε μια βαθύτατη γεωστρατηγική ανατροπή με επίκεντρο την Ελλάδα. Γιατί συνήθως και οι επίσημοι βεβαίως μας αναλύουν λες και είμαστε εμείς στο περιθώριο των εξελίξεων. Ή αν θέλετε, ό,τι συμβαίνει σε εμάς είναι side effect ή παράπλευρη απώλεια. Όχι, είμαστε το επίκεντρο. Το σκεφτούμε λιγάκι. Ολόκληρο το δόγμα διαχείρισης της ζώνης του Αιγαίου από την Βαλκανική ενδοχώρα μέχρι την Κύπρο διαμορφώθηκε ιστορικά στους Βαλκανικούς πολέμους. Και ουσιαστικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους με τις συνθήκες που υπήρξαν και τροποποιήθηκαν μετά λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναυτικά, στρατιωτικά, μετά ο εναέριος χώρος, τα εδαφικά. Τότε διαμορφώθηκαν. Και το επίκεντρο ήταν η χώρα μας. Γιατί? Γιατί ήταν το θαλάσσιο σταυροδρόμι των γεωστρατηγικών εξελίξεων της εποχής. Της σύγκρουσης των μεγάλων δυνάμεων, της δυνατότητας του εμπορίου να διακινείται κτλ. Η χώρα μας κατόρθωσε να υπάρχει γιατί τότε κάποιοι αστεί πολιτικοί τις καθιστικές τάξεις πραγμάτων που δεν φημιζόντουσαν και ιδιαίτερα για την εθνική του συνείδηση, παρόλα αυτά όμως την κατάλληλη στιγμή κινήθηκαν, διεκδίκησαν για τη χώρα ακριβώς αυτό το ρόλο. Το ρόλο δηλαδή το ότι επειδή ελέγχω το Αιγαίο δεν μπορεί να με πειράξει κανένας. Δόγμα Κουντουριώτη τότε, του Ναβάρχου, καμία σχέση με τους προηγούμενους, ή του Βενιζέλου των Βαλκανικών. Αυτή η στάση της Ελλάδας και που έφερε την επιτυχία των Βαλκανικών πολέμων, το τελείωμα του λεγόμενου ανατολικού ζητήματος με την κατάρρευση των Οθωμανών, των Σουλτάνων, και άρα την ανάγκη να τα βρουν οι μεγάλες δυνάμεις μεταξύ τους. Δεν τα βρήκαν και πήγαμε στον Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αυτό δεν αφορά τους Βαλκάνιους, ή χαιρετίστηκε από την προοδευτική ανθρωπότητα της εποχής εκείνης. Από τους μεγάλους διεθνιστές κομμουνιστές της εποχής εκείνης, μέχρι ό,τι πιο προοδευτικό είχε γεννήσει εκείνη η ανθρωπότητα. Τους Βαλκανικούς πολέμους τους θεωρούσαν το σημείο όπου τελείωνε το αρχαίο καθεστώς παγκόσμια και εμπαίναμε σε μια σύγχρονη, ή θα μπορούσαμε να μπούμε, ανάλογα με τους ηγετικούς δύναμεις, σε μια νέα περίοδο όπου κυριαρχούσε η πάλη των λαών και τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αυτό σηματοδοτούσε η νίκη στους Βαλκανικούς πολέμους και όχι στενά, όπως μαθαίναμε, η Ελλάδα των 5 υπήρων, των 8 θαλασσών, των 42 πλανητών και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό. Και σήμερα αυτό έχει ανατραπεί πλήρως. Ριζικά και στρατιωτικά και διπλωματικά και οικονομικά και γεωστρατηγικά, με την ευρεία έννοια του λόγου της ύπαρξης δηλαδή του ελληνικού κράτους. Αυτό σημαίνει η αφομοίωση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο τις συνέπειες που θα δεχτεί ο πληθυσμός στη χώρα. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην εποχή πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Μόνο που αυτή τη φορά ο μεγάλος ασθενής για τις μεγάλες δυνάμεις δεν είναι ο Οθωμανός Σουλτάνος, αλλά αφενός η Ρωσία και αφετέρου τα κυρίαρχα έθνη ή αλλιώς το κράτος έθνος, δηλαδή το βασικό προϊόν των Βαλκανικών πολέμων. Τη συγκρότηση κρατών εθνών. Και μάλιστα σε μια περιοχή όπου κανένας δεν μπορούσε να διεκδικήσει, μάλλον να την καταλάβει και να της επιβάλλει καθαρή αποικιοκρατία. Καθαρή αποικιοκρατία. Στα Βαλκάνια υπήρξαν αποικίες, αλλά ήταν περιθωριακές μετά την πτώση του Οθωμανικού καθεστώτος. Προτιμούσαν άλλους τρόπους επιβολής υπολυτέλειας και εξάρτησης, αλλά όχι ανοιχτή αποικιοκρατία, και γι' αυτό δείξανε το δρόμο οι βαλκανικοί λαοί. Το δρόμο του να διεκδικήσουν την εθνική τους αυτοδιάθεση όλοι οι λαοί. Γι' αυτό και μετά το ελληνικό ζήτημα, το γιουγκοσλαβικό ζήτημα ήταν κορυφαίο στο Μεσοπόλεμο. Μία ενιαία Γιουγκοσλαβία, έστω και υπό Καραγιώργιεβιτς, τον βασιλιά. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία που έκαναν τον κόσμο να βαδίζει μπροστά, να ανοίγει δρόμους αντιφατικά με ό,τι συνεπάγεται, με όλες τις συνέπειες που από τη φύση τους είναι και αυτές αντιφατικές. Γι' αυτό και η παγκόσμια αναμέτρηση που βλέπουμε σήμερα να εξελίσσεται μπροστά μας, στα μάτια μας, δεν προσυδειάζει σε κανέναν από τους παγκόσμιους πολέμους. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι, όπως τους τουλάχιστον τους έχουμε δει ή που τους έχουμε καταγράψει, ήταν μια προσπάθεια ανατροπής ή αναχέτησης των ιστορικών εξελίξεων που είχαν γεννήσει αυτές οι εξελίξεις που λέγαμε προηγουμένως. Να αναχαιτιστούν αυτά τα πράγματα, να ελεγχθούν από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις της εποχής, κυρίως ιμπεριαλιστικές. Προσυδειάζει περισσότερο σαν ιστορικό παγκόσμιο πόλεμο μηδέν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι μηδέν είναι, όπως τους έχουν ονομάσει οι αρχαιολόγοι αλλά και οι ιστορικοί μελετητές, είναι εκείνοι οι παγκόσμιοι πόλεμοι που διεξάγονται στο σύνολο σχεδόν του εκάστοτε γνωστού ή καταγραφόμενου παγκόσμιου χώρου σε κάθε ιστορική περίοδο και που ισοδυναμούν με ιστορική καμπή. Εκεί κλείνουν ιστορικές περίοδοι, χάνονται πολιτισμοί, λαοί και εθνότητες και γεννιέται κάτι καινούριο, το οποίο δεν μπορεί να ξέρει ποτέ κανείς ποιο είναι. Παράδειγμα, Ένας τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος μηδέν ήταν πολύ πιθανά ο Τροϊκός Πόλεμος. Η διάσημη αυτή αναμέτρηση ίσως να ήταν μια από τις τελικές πράξεις σε αυτό που ακόμη και σύγχρονοι αρχαιολόγοι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί ως Παγκόσμιο Πόλεμο 0. Ένα γεγονός δηλαδή που έφερε τον κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία ήταν το επίκεντρο της εποχής του Χαλκού, στην ολοκληρωτική κατάρρευση πριν 3.200 χρόνια. Ακόμη και σήμερα οι αρχαιολογικές καπάνοι, οι μελετητές δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα το γιατί συνέβη αυτό ή με ποιους όρους συνέβη αυτό. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι ο κόσμος των Αχαιών εξαφανίστηκε από την ιστορία και μαζί τους το σύνολο των λαών της θάλασσας. Έτσι τις ονομάσαν οι μελετητές. Δεν ξέρανε, δεν μπορούν να πιστοποιήσουν σήμερα ποιοι ήταν οι λαοί της θάλασσας που φέραν τόσο μεγάλες ανακατοσώρες εποχής εκείνης. Και μετά από αυτή την κατάρρευση ακολούθησαν περίπου 200 με 300 χρόνια, σκοτεινή χρόνια λένε οι μελετητές. Δεν ξέρουμε. Έπρεπε να ξαναπιάσει το νήμα η ανθρωπότητα από την αρχή. Η γνωστή ιστορική ανθρωπότητα. Να ξαναβρει το βήμα της, να αναπνεύσει ξανά ελεύθερα, να βρει τον τρόπο, δηλαδή να ακολουθήσει την πορεία της προόδου. Όσο αντιφατική και αν είναι αυτή. Δεύτερος τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος, ιστορικός μηδέν όπως ονομάζεται, είναι ο πόλεμος που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της πτώσης των μεγάλων αυτοκρατοριών, ιδιαίτερα της Ρωμαϊκής, με τις λεγόμενες καθόδους. Ένας παγκόσμιος πόλεμος που έκλεισε τον ιστορικό κύκλο ολόκληρης αρχαιότητας. Και γέννησε κάτι άλλο, το Μεσαίωνα, που στην ουσία είναι μια μετακυβατική περίοδος για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι την αναγέννηση. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος 0 ήταν ο πόλεμος που γεννήθηκε με τον πόλεμο της Κριμαίας του 1855 και έληξε με το Ρώσο-Ιαπωνικό πόλεμο του 1904. Ήτανε το προάκρουσμα των εθνικών κρατών. Της δυνατότητας του εθνικού κράτου, κάθε λαός και έθνος να ξανααποκτήσει πατρίδα και αυτή να διεκδικήσει. Και αυτό άνοιξε τη νέα εποχή. Σε αυτόν λοιπόν... Σε αυτήν λοιπόν την εποχή ζούμε σήμερα. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Ζούμε στην περίοδο ενός νέου παγκόσμιου πολέμου 0, όπου κρίνει το σύνολο των κατακτήσεων του πολιτισμού, αλλά και των κυρίαρχων εθνών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και από άποψη βιαιότητας αλλά και συνεπειών, ένας τέτοιος πόλεμος μπορεί να αποτελέσει πολύ χειρότερο, μπορεί να είναι πολύ χειρότερος από τους γνωστούς παγκόσμιους πολέμους που έχουμε καταγράψει ή γνωρίζουμε στην ιστορία, ή που μας είναι οικείοι στην ιστορία. Η κατάσταση του ελληνικού λαού τώρα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ελληνικός λαός? Φαντάζομαι μας απασχολεί τις περισσότερες φορές. Το δράμα είναι ότι τις περισσότερες φορές στο λαό ή όταν αναφερόμαστε στο λαό, στην πραγματικότητα είναι ένας καθρέφτης που κοιτάμε τον εαυτό μας. Και εξαρτάται. Αν αυτός ο καθρέφτης έχει... πώς να το πούμε, τις ιδιότητες του φακού, δηλαδή της επικέντρωσης κάτω από την επιφάνεια, να δεις τι είναι αυτό που είναι πέρα από το είδωλο που αντανακλάται στην επιφάνεια, τότε ίσως, αν έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία και τη δυνατότητα της αυτογνωσίας για να καταλάβεις τι είναι αυτό που βλέπεις, μπορεί να διακρίνεις τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά τις περισσότερες φορές απλά φωτογραφίζεσαι στον καθρέφτη που κοιτάς. Και έτσι, τις δικές σου συνθήκες, είτε υπερεπαναστατικής έγερσης, είτε τις δικές σου συνθήκες υποταγής, υποτέλειας, συνθηκολόγησης, παρέτησης και δειλίας, τη βλέπεις να κατευθύνεται στο λαό. Η αλήθεια ποια είναι? Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Καταρχάς, να τελειώσουμε με τα κλισέ, παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, με έχουν ταλαιπωρήσει όσο ποτέ. Τα κλισέ με τα οποία μάθαμε να διαβάζουμε, να κατανοούμε το λαό, είτε από την ιδεολογία μας, τον καπού έχει ο καθένας μας, και ιδεολογικό είναι, δεν είναι παράλογο, αλλά να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα, ή από τα κλισέ των εγχειριδίων που μαθάμε στα κομματικά μας χρόνια. Δεν ισχύουν. Βρισκόμαστε σαν χαρτογράφητα νερά. Βρισκόμαστε σωστότερα σε μια ιστορική καμπή, η οποία πρέπει να αναγνωστεί με πρωτότυπο τρόπο. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε πότε ο λαός προσδοκά και πότε είναι σε έγερση. Και τι έγερση είναι αυτή? Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε μια αντιφατική κατάσταση μέσα στον ελληνικό λαό, όπου συνυπάρχει το συναίσθημα της ήττας, της απογοήτευσης, του αδιεξόδου, της παρέτησης. Με ταυτόχρονα υπάρχει η οργή για όσα συμβαίνουν, αλλά και πρωτίστως ένα καινούργιο στοιχείο που εγώ το συναντάω συνέχεια όλο και περισσότερο, την αγάπη. Την αγάπη για αυτό που χάνει. Και συνειδητοποιεί για πρώτη φορά στην ιστορία του, ή τουλάχιστον στα 7 χρόνια, ότι αυτό που χάνει δεν είναι η δουλειά του απλά. Είναι το δικαίωμα των νέων παιδιών να κάνουν οικογένεια. Να έχουν ζωή και μετά τη δουλειά τους. Αν μπορεί να αποκλειθεί δουλειά αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα και δεν είναι δουλεία. Είναι το δικαίωμα να έχουμε ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μας, για τους δικούς μας, για ευρύτερους λόγους. Γιατί προσέξτε, τον πολιτισμό δεν μας το έφερε η σκληρή δουλειά όπως μας μάθανε οι αβάδες των διαμαρτυρωμένων και του καρβινισμού. Μας την έφερε η σκέψη και η δυνατότητα σκέψης που μας παρήχε ο ελεύθερος χρόνος. Και αυτό οι βιολόγοι το ανακαλύψανε μελετώντας άλλα είδη εκτός από τον άνθρωπο, όπου διαπίστωσαν ότι υπήρξαν ανθρωπίδες σε ειδικές συνθήκες που δεν τις διαμόρφωσαν οι ίδιοι, που τους έδωσε δυνατότητα η απεξάρτηση από τη σκληρή δουλειά να αναζητούν τροφή για να ζήσουν οι ίδιοι και η δική τους ομάδα, να έχουν δυνατότητα λόγω υπεραφθονίας τροφής να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις, όσο και να φαίνεται παράξενο, στα στενά πλαίσια του συγκεκριμένου είδους. Και τότε σκεφτήκανε, για σταματήστε ρε, αυτές οι βικτοριανές, ηλίθιες, άθλιες αξίες που γέννησαν τη λογική του κοπηλάτη δούλου στη γαλέρα, μήπως δεν ισχύει? Όχι, δεν ισχύει. Ο ελεύθερος χρόνος είναι αυτό που προωθεί, που ανάγει, που ανεβάζει. Το λέγανε οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αλλά ποιος τους υπολογίζει? Αυτό είναι κάτι ηλίθιοι. Μπορεί να τους ερμηνεύσουν όπως θέλεις. Άλλω τους ξεμπερδέψαμε με αυτούς, νωρίς κιόλας, έτσι. Μετά τους μεταφράσαμε κατά το δοκούν, όπως μας γουστάρει και όπως μας βολεύει. Κατά τα άλλα, αφήνουμε τα παιδιά μας αμόρφωτα και ένα ολόκληρο λαό, ώστε να μην μπορεί να το προσεγγίσει στο πρωτότυπο, για να μπορούν διακεκριμένοι καθηγητές, ορισμένοι, λοιπόν, να μας δίνουν τις δικές τους ερμηνείες για αυτό που εμείς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε και να διαβάσουμε από το πρωτότυπο και πολύ περισσότερο το καταλάβουμε. Και έτσι φυσικά να λέμε ότι αυτό που σκέφτομαι και που είναι φυσιολογικό και που βγαίνει από το ένστικτό μου για την καλύτερη ζωή είναι κάτι στρεβλό. Είναι κάτι το οποίο είναι, αμή τι άλλο, απάνθρωπο. Το απάνθρωπο είσαι να σε ζέσουν, να σε δέσουν, να σου λένε πώς θα δουλεύεις από το πρωί με το βράδυ, και έτσι προάγεται η ανθρωπότης. Όταν ήμουν πιτσιρίκος, φαντάζομαι και πολλοί σε πολλούς από εσάς, μας μαθαίναν το φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Τώρα φασούλι το φασούλι το γεμίζει το σακούλι των άλλων. Και δει αυτού που κρατάει το κουμπαρά. Γιατί τότε υπήρχε η αυταπάτη. Ότι τέλος πάντων έχεις ένα κουμπαρά και φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι και υποτίθεται ότι θα φας φασουλάδα. Με αυτή τη φασουλάδα και το όνειρο της φασουλάδας έζησαν 4 γενιές Ελλήνων. Τώρα, πάπαλα. Τώρα φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι για τη φασουλάδα των άλλων. Εντάξει, και κυρίως του τραπεζικού καρτέλ όπως υπάρχει. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει, τι να πω, τι να κάνω. Τώρα, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Από τη σκοπιά του ΕΠΑΜ, και να μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί συνήθως έτσι πάντα μιλάω, δεν θέλω να μιλήσω για έναν άλλον, ο καθένας έχει τη δική του σκέψη και τη δική του οπτική, φαντάζομαι, άρα να το πω, εγώ θεωρώ ότι προσωπικά είμαι στην καλύτερη φάση που μπορούσα να βρεθώ ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Γιατί δεν έχω ανάγκη να πείσω κανέναν. Είναι η πρώτη φορά που η σκέψη μου επιτρέπει να καλπάζω. Να καλπάζω νοητικά εννοώ. Θέλω να πω δηλαδή να ξεδιπλώνω την προβληματική μου πολύ πέρα από το άμεσο, το τετριμένο. Δεν χρειάζεται να τον πείσω. Τι να του πω? Όταν θα σου κόψω τη σύνταξη. Αυτός μπορεί να μου τα πει καλύτερα. Και από εμπειρία, γιατί είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα, αλλά και από το έχει καταλάβει το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται ό,τι και να του κάνει η τηλεόραση, ό,τι και να του λένε. Η συντηρητική πλειοψηφία, εκτός των ηλιθίων και οι ηλίθιοι στη χώρα μας, είναι δύο κατηγορίες. Έτσι. Οι κομματικά ηλίθιοι, έτσι, και οι εκφύσεως. Λοιπόν, το πρόβλημά μας λοιπόν, λίγοι είναι, δηλαδή δεν είναι. Πλέον είναι κάτι μας. Κάθε κοινωνία έχει το κάτι μας, θα κάνουν. Με αυτή την έννοια, δεν το εννοώ ότι πνευματικά, κάποιος πνευματικά υστερεί, γιατί έχω συναντήσει ανθρώπους που κοινωνικά και πνευματικά υστερούν με βάση εμάς τους μορφωμένους και πολιτισμένους, που έχουν ένα μυαλό ξηράφι, που δεν έχεις καμία δυνατότητα, που δεν σου επιτρέπουν να τους πεις το αυτονόητο. Το ξέρουν. Αυτό που σου απαιτούν είναι να πας πέρα από το αυτονόητο. Να τους εξηγείς αυτό που δεν τους έδωσε η ζωή τη δυνατότητα να καταλάβουν οι ίδιοι. Δεν τους έδωσε τα προσόντα, τα φόντα, αυτά που θα έπρεπε να τους είχε δώσει. Αυτό σου απαιτεί σήμερα. Και για μένα, να με συγχωρείτε συναγωνιστές και φίλοι, είναι η καλύτερη μου εποχή. Η καλύτερη μου εποχή. Από το να τρέχω από πάνω μέχρι κάτω στην Ελλάδα και να μιλάω για τα αυτονόητα. Αυτονόητα. Τελειώσει αυτή η ιστορία. Βεβαίως υπάρχουν ακόμη που είναι κολλημένοι ορισμένοι σε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όλοι με τους ίδιους ρυθμούς, δεν κινούνται. Απλά λέω το κυρίαρχο στοιχείο ποιο είναι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι βεβαίως θα αντιμετωπίζεις την κατάσταση, μια κατάσταση απογοήτευσης που υπάρχει γενικότερα στον κόσμο. Αλλά αυτή είναι μια απογοήτευση, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, ενός αρρώστου που συνέρχεται σιγά σιγά από την μαλθακότητα που του είχε επιβάλει όλη η προηγούμενη νοσηρή κατάσταση. Ξεφεύγει σιγά σιγά ή του επιτάσσεται να ξεφύγει από τις αυταπάτες και τα αδίέξοδα που του είχε επιβάλει η κατάσταση προηγουμένως. Γιατί είχε απογοητευτεί? Γιατί δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά που θεωρούσε ότι λειτουργεί και τον καλύπτει. Το κόμμα, η δικαιοσύνη, το κράτος, η κυβέρνηση, τίποτα από όλα αυτά. Και για πρώτη φορά αντιλαμβάνεται το αυτονόητο. Ότι αυτό που λέγανε και παλιά, το λέει και το Ευαγγέλιο, δηλαδή άμα δεν κουνήσεις εσύ την αχλαδιά, αχλάδι δεν πέφτει. Όχι με την άλλη έννοια, δηλαδή, έτσι, με την καλή έννοια του όρου. Οπότε πρέπει να επιλέξουμε σε ποιον κόσμο απευθυνόμαστε. Θέλω να πω δηλαδή, όχι από την άποψη την αριθμητική, σε ποια κομμάτια του κόσμου, αλλά σε ποιον κόσμο απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε σε εκείνον που είναι στα πρόθυρα της παραίτησης, ναι. Σε αυτόν απευθύνονται όσοι έχουν παραιτηθεί ήδη. Εμείς οφείλουμε να απευθυνθούμε στον κόσμο που δεν έχει παραιτηθεί, ακόμη και αν δηλώνει ότι είναι παρατημένος. Αυτό το έλλειμμα που σήμερα αντιμετωπίζει ο λαός μας είναι έλλειμμα ηθικού. Δεν είναι έλλειμμα ούτε κατανόησης, ούτε αντιμετώπισης. Ηθικού είναι. Και γιατί του λείπει το ηθικό? Γιατί δεν έχει τα μέσα, τους όρους να τα βάλει με αυτό το καθεστώς. Εσύ πρέπει να του δείξεις ποια είναι αυτά τα μέσα και να του τα δώσεις αυτά τα μέσα. Γιατί τέλος πάντων ποιος θα τους τα δώσει? Δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου θα του τα δώσει το συνδικάτο εάν γίνει καλύτερο, το κόμμα εάν γίνει καλύτερο, η κυβέρνηση εάν και όποτε γίνει καλύτερη. Το έχουν καταλάβει αυτό ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία. Ψάχνει να βρει τα μέσα πέρα και έξω από όλα αυτά. Πρέπει να του τα δώσεις και εκεί πρέπει να το δώσεις. Και έτσι πάμε στην καρδιά του προβλήματος φυσικά, που είναι το ΕΠΑΜ. Γιατί ιδρύθηκε το ΕΠΑΜ? Οι παλιότεροι από εμάς, έτσι, θα μας έχει απασχολήσει ενδεχομένως και τα καινούργια μέλη, φίλους. Αν και οι περισσότεροι φίλοι την τωρινή εποχή, επειδή μας έχουν παρακολουθήσει ουσιαστικά από την ίδρυσή μας, είναι πολύ πιο όριμοι και πολύ πιο καθαροί στις απαντήσεις που έχουν δώσει σε αυτά τα ερωτήματα από ότι είμαστε εμείς που παλεύουμε και χτυπιόμαστε από το ιδρυτικό του ΕΠΑΜ το 2011. Ο προφανής λόγος είναι ότι εμείς, με αρκετοί από εμάς, διαπιστώσαμε ότι κανένα από τα κόμματα, τα σχήματα και οι πολιτικές παρατάξεις που υπήρχαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα, που είχαν αποκρισταλωθεί δηλαδή στη μεταπολίτευση, δεν μπορεί να παίξει τον καταλυτικό ρόλο για τη συγκρότηση αναγκαίας ενότητας του λαού και του έθνους μας, που οφείλει να έχει τρία θεμελιώδη γνωρίσματα. Πρώτο, ενιαία οργάνωση. Όχι σκουροφαγωμένα μορφώματα, ατάκτως ερημένα, αθρηστικά. Όχι. Ενιαία οργάνωση. μέσα από την οποία θα πρέπει να εκφραστεί πολιτικά η πλειοψηφία του λαού. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όποτε εκφράστηκε ο λαός, εκφράστηκε η μεγάλη πλειοψηφία, όχι η εκλογική πλειοψηφία. Προσέξτε, η κοινωνική του πλειοψηφία εκφράστηκε πάντα μέσα από μια ενιαία οργάνωση. Χωρίς τέτοια οργάνωση, χωρίς τουλάχιστον μια οργάνωση που να παίζει αυτόν τον καταλυτικό ρόλο μέσα στον ίδιο το λαό, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη με τη Φιλική Εταιρεία το 1811, αναφέρομαι στη Φιλική Εταιρεία γιατί σας έχω εξηγήσει που νομίζω που υπάρχει ιστορική αναλογία. Δεν μπορεί να υπάρξει μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που να ανατρέψει το καθεστώς με όρους εθνικής ανεξαρτησίας και δημοκρατίας για το λαό. Δεύτερον, ενιαία πολιτική ηγεσία. Χωρίς ηγέτες δεν προχωράει η ιστορία, γιατί πολύ απλά καμία ορχήστρα δεν μπορεί να παίξει χωρίς τον διευθυντή ορχήστρας. Και ξέρω πολύ καλά ότι πάρα πολύ θα θέλαμε να είμαστε διευθυντές ορχήστρας, άνευ ορχήστρας, αλλά οι πραγματικοί διευθυντές ορχήστρας μέσα στην κοινωνία επιλέγονται από την ιστορική τύχη. Όπως έλεγε ένας παλιός διανοητής Αμερικανός, λέει ο ηγέτης σε μια ιστορία εμφανίζεται μετά ως συνέπεια μιας σειράς συμπτώσεων. Δεν εμφανίζεται κατ' επιλογή. Πούντος ο ηγέτης θα τον ακολουθήσουμε. Όχι. Αυτού του τύπου οι ηγέτες είναι για να ακολουθούν πρόβατα. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι αν είναι ικανός να συγκινήσει, να συμπαρασύρει, να γίνει δάσκαλος του γένους που λέγανε παλιά, οι παλιοί, και ταυτόχρονα καθοδηγητής του, όπως λέγανε οι νεότεροι της δικής μας γενιάς, αλλά με την καλή έννοια του όρου, έτσι που λέγαμε. Αλλά χωρίς αυτούς τους ηγέτες, που δεν είναι απαραίτητα ένας, ηγέτες, δεν υπάρχει περίπτωση να κουνηθεί κανένας. Γιατί όπως έλεγε ο Κρόμουελ, κανένας δεν πρόκειται να ξεκινήσει να πάει κάπου εάν κάποιο δεν είναι σίγουρος ότι υπάρχει έστω και ένας που να ξέρει ποιος είναι ο προορισμός και μέσα από ποιο δρόμο θα πάμε. Αυτό έλεγε ο Δύσμυρος. Αλλά αυτός τι ήξερε? Το τρίτο, κοινή στόχη. Δηλαδή, τι πάμε πετύχουμε, ρε παιδιά, ποιος ακριβώς είναι ο προορισμός? Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που πρέπει να κάνουμε? Να αλλάξουμε τις αντεργατικές πολιτικές που λέει και ο Κουτσούμπας? Τι, σε ποιο πλαίσιο? Είναι απροσδοκούμενο το κόκκινο άστρο θα προσγειωθεί στον πλανήτη μας και θα τα λήξουμε όλα το πράγμα? Βεβαίως, ο πρώτος που επινόησε τον κόκκινο άστρο, ονόματι Μπογντάνοφ, στα 1905, περιγράφει αυτόν που ανακάλυψε το κόκκινο άστρο, ένας παλαιοκομμουνιστής εκείνης εποχής, που έλεγε πόπορε, το ξαφνικά ήρθαν οι Αριανοί, τον αρπάξανε. Απαγωγή, καθαρά. Λοιπόν, το 1905 τα έγραψε αυτά. Λοιπόν, και τον πήγανε στο κόκκινο άστρο, στον πλανήτη Άρη. Ήταν τόσο μακριά για την ανθρωπότητα εκείνης εποχής που λέγανε το κόκκινο άστρο. Και ξαφνικά ανακάλυψε αυτός ο αφελής, ο Ρώσος, μουζίκος, που ήθελε όμως να γίνει η επανάσταση και να επέλθει η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής στη χώρα του, ότι αυτό που ονειρευόταν υπήρχε ήδη στο κόκκινο άστρο. Ναι, στα σοβαρά. Ξέρετε πώς καταλήγει? Με νευρικό κλονισμό και ψυχιατρίο. Πώς γίνεται λοιπόν, και αυτό ήταν το επίδικο ζήτημα και για μας, έτσι, να μην καταλήξουμε στο... Πώς γίνεται ο δεξιός να μάθει να στρατεύεται με τον αριστερό για τον κοινό σκοπό της απελευθέρωσης της πατρίδας? Και ναι μεν στα λόγια, σου χτίσω εγώ ανόγια για δόγια. Στην πράξη όμως ήταν το πιο δύσκολο πράγμα για όσους τουλάχιστον υπηρέτησαν αυτή την ιδέα μέσα από τις τάξεις του ΕΠΑΜ. Πολύ δε περισσότερο όταν κάναμε την εξής βασική η διαφορά μας με τους φασίστες και όσους λένε έχουν ολοκληρωτικές αντιλήψεις για τη ζωή και την κοινωνία, είναι το εξής, είναι ότι εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει διαφορετικότητα ιδεολογική. Δεν αρνούμαστε στον άλλον τις πεποιθήσεις του, γιατί είναι μέρος προσωπικότητάς του. Το αν θα τις αλλάξει ή όχι και το πώς θα αλλάχθουν, αυτό είναι δική του προσωπική υπόθεση και συνολικά του κινήματος, τον τρόπο που πραγματικά προωθείται μπροστά. Αυτό που διεκδικούσες και που διεκδικεί πάντα σε τέτοια περίοδο ένα τέτοιο κίνημα είναι με όλα τα ιδεολογικά φορτία που έχει ο καθένας μας, πώς θα συμπαραταχθεί στον ίδιο αγώνα, στο ίδιο χαράκωμα. Να στοχεύει το όπλο του τον ίδιο εχθρό και να κινείται με τις ίδιες τακτικές ή στρατιωτικές κινήσεις που κινείται ολόκληρο το κίνημα. Διατηρώντας τις όποιες διαφωνίες ή μαθαίνοντας να συζητάει τις διαφωνίες όπως συζητούσαν οι συμπολεμιστές στη διάρκεια της μάχης. Και από τις μαρτυρίες του Αλβανικού μαθαίνουμε το εξής, ότι στη διάρκεια της μάχης, της ανάπαυλας, δίπλα, γύρω μάλλον από τη φωτιά και από ένα ντενεκέ γεμάτο βραστό νερό, γιατί τις περισσότερες φορές δεν είχαν ούτε καν τα έρβελά τους για να τα ρίξουν μέσα, να φάνε κάτι. Λοιπόν, γινόντουσαν οι πιο φοβερές συζητήσεις και οι πιο μεγάλες αντιδικίες για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, για το Χριστό και το τι δίδαξε, για το αν και το τι πρέπει να πρεσβεύουμε για τη χώρα μας, τι σημαίνει πατρίδα και τι όχι. Και όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούσαν πάντα τους λαούς και φυσικά θα τους απασχολούν στο διηνεκές. Και πόσο εύκολα αυτός ο λαός που τσαντιζόταν και πλακωνόταν για τα ζητήματα αυτά με τον οποιοδήποτε, μαρθακόν πνευματικά ή μη τρόπο, τα βρίσκε την ώρα του χαρακώματος και έδινε τη μάχη. Και έδινε τη μάχη και τη συνέχισε τη δέση του μάχη ακόμη και τότε που τον πρόδεισαν και η στρατιωτική του ηγεσία και η πολιτική του ηγεσία. Συνέχισε και την έδωσε και απελευθέρωσε αυτόν τον τόπο με τα δικά του χέρια. Έπρεπε λοιπόν το ΕΠΑΜ να φτιαχτεί πρώτον χωρίς να έχει την κληρονομιά όλων των ιδεολογικών ή πολιτικών παρατάξεων τις οποίες αρνιόντουσαν. Είτε οργανωτικά είτε ιδεολογικοπολιτικά. Δεν μπορούσαμε να γίνουμε ούτε καλύτερη δεξιά, ούτε καλύτερη αριστερά. Πρώτον, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη αριστερά και καλύτερη δεξιά από αυτές που υπάρχουν. Είναι σίγουρο ότι θα ξαναγεννηθεί η δεξιά και η αριστερά αφού απελευθερωθεί αυτός ο τόπος. Γιατί αυτές τις τάσεις τις χρειάζεται ο ίδιος ο λαός. Να του κρατάνε τα μπόσικα. Για μένα η αριστερά δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτός που ξεφεύγει από το παρόν και αναζητά το μέλλον και προσπαθεί να το προσδιορίσει με όρους παρόντος, υπάρχοντος, σπρώχνει την κοινωνία ακόμη και όταν δεν χρειάζεται να βαδίζει μπροστά. Και ο δεξιός είναι αυτός που λέει ήρεμα, κράτα το ίσο, μην ξεφύγεις, με το λαό, όχι χωρίς το λαό. Αυτό για μένα είναι δεξιά αριστερά, σε συνθήκες που πραγματικά είμαστε ελεύθεροι να αποφασίζουμε εμείς για τις τύχες μας. Όχι στην αριστερά-δεξιά που τη φάγαμε στη μάπα από την εποχή του Εμφυλίου και μετά, που αντιπροσωπεύει άλλα πράγματα. Πώς αυτό όμως θα μπορούσε να κρατηθεί στο ΕΠΑΜ? Πώς θα μάθαινε το ΕΠΑΜ το ίδιο να δουλέψει και να έχει εμπιστοσύνη στον απλό κόσμο, ρε διάολε? Από πότε τον λέμε? Ναι. Στον απλό κόσμο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πείσουμε κανένα πολιτικό μόρφωμα, καμία συλλογικότητα, κανενός είδους πρωτοβουλία, κανένα σχηματισμό ότι έχουμε δίκιο. Ή αν θέλετε ότι μπορούν, εάν πάνε μαζί μας, να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Όχι. Το βασικό μας πρόβλημα από την αρχή ήταν να πάμε στις γειτονιές και στους χώρους εργασίας, να πιάσουμε τον κύριο Μίτσο και την κυρία Κατίνα και να πείσουμε για πράγματα αυτονόητα μεν, αλλά αυτή ήταν η φάση. Η φάση δηλαδή της ζύμωσης. Αυτό βεβαίως, όσο και αν το λέγαμε κάποιοι από εμάς ή τουλάχιστον από εμάς που ήμασταν από την αρχή, από την ίδρυση δηλαδή του ΕΠΑΜ, δεν ήταν κατακτημένο στο ΕΠΑΜ. Οφείλουμε να πούμε και οφείλουμε να ομολογήσουμε πλήρως ότι γινόταν μάχη εκ παρατάξεως για να περάσει αυτή η άποψη. Μάχη βήμα το βήμα, λιθάρι το λιθάρι, οργάνωση την οργάνωση, δράση τη δράση. Γινότανε μάχη ολόκληρη για να περάσει αυτή η άποψη. Στην αρχή ενάντια σε βαλτούς. Βαλτούς. Δεν εννοώ βαλτούς από που μας έστειλε κάποιος. Βαλτούς από την κοινωνία. Την οσυρότητα της κοινωνίας. Το αν είσαι διαλυτικό εκφύσιο στοιχείο δεν είναι ότι σας έστειλαν μυστικές υπηρεσίες με διαλυτικό στοιχείο. Τέτοια είναι η κατάδια της ζωής σου. Και αν στη ζωή σου είσαι διαλυτικό στοιχείο, στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, στις παρέες σου, στον οποιονδήποτε, στον τρόπο που εκφράζεσαι, θα είσαι διαλυτικό στοιχείο και στον αγώνα για την πατρίδα. Είναι δυνατόν να είσαι διαφορετικός. Εκτός και αν έχεις τη δύναμη να το υπερβείς. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια μέσα στο ΕΠΑΜ. Οφείλουμε. Αλλά έχουμε και από την άλλη μεριά. Μετά, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από τους δαίμονες που αλυσοδεύουν την ψυχή μας και λέγεται ιδεολογία ή θρησκεία. Όχι θρησκεία με τη λέγια του θρησκευτικού συναισθήματος, της ανάγκης δηλαδή να νιώθεις ότι κάπου μπορείς να αρπαχτείς από, πώς να το μεσαλείς τελευταίας ανάγκης, πώς να το πω έτσι. Όχι. Αλλά με τη λογική της θρησκεοληψίας. Δηλαδή με τη λογική ότι κοίταξε μάγκα μου, εγώ είμαι ο αληθινός χριστιανός. Όλοι οι άλλοι είναι για τα πετάματα. Όπως κάποιοι άλλοι μας λένε, εγώ είμαι ο αληθινός κομμουνιστής. Όλοι οι άλλοι μαζεύτε τους. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το παλέψουμε με νύχια και με δόντια από την αρχή. Χρειάστηκαν 5 ολόκληρα χρόνια να μάθει το ΕΠΑΜ ότι το κύριο αντικείμενό του είναι ο κόσμος. Ότι εμείς δεν είμαστε κάτι διαφορετικά από αυτόν, είμαστε αίμα από το αίμα του, πώς να το πούμε, έτσι. Αλλά έπρεπε να το μάθουμε στην πράξη αυτό. Και δεν το έχουμε κατακτήσει ακόμη, το κατακτάμε σιγά σιγά. Ίσως όχι με την ταχύτητα που χρειάζεται και έχει απέτηση ο τόπος. Ωστόσο έχουμε μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και αυτή δεν μπορεί να μας τα αρνηθεί κανένας. Ή όποιος τον αρνηθεί μπορεί να καταλήξει στα ζήτα της ιστορίας, στο σκουπιδοδυνεκέ, το θυμόσαστε, πολύ ωραία φράση αυτή. Αυτός ο κερατάς, ο Ανδρέας, μπορεί να ήταν, δεν ξέρω τι ήτανε, αλλά είχε εξαιρετικές ατάκες, οι οποίες πραγματικά εκφράζανε. Λοιπόν, από την αρχή της κρίσης και ιδιαίτερα μετά το 2011, δηλαδή τις πλατείες παλαϊκής διαμαρτυρίας, αυτές που ζήσαμε όλοι, έτσι δεν είναι, γεννήθηκαν κάθε λογής προτάσεις λαϊκής αναμέτρησης με το καθεστώς. Κάθε λογής. Τα πολιτικά κόμματα που ξέρουμε κομίσανε τις δικές τους προτάσεις, είτε με βόλτες προς το μεταξουργείο από την Ομόνια για Ουζάκια, είτε είμαστε ακομμάτιστοι σαν τον κύριο Βαρουφάκη για να γίνουμε κυβέρνηση και να πάρουμε το μαλακοπίτουρα που πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κομματική, που θεωρεί ότι όλα τα κομμάτια κακά και πήγε ψήφισε τους χειρότερους. Έτσι πάντα κάνει. Αυτή είναι η θεωρία, το ότι δεν μ' αρέσουν τα κόμματα. Έτσι. Γιατί μ' αρέσει ο χειρότερος από τα κόμματα. Αυτός που μπορεί να μου τάξει, να με ξεπατήσει, να με ξεγελάσει. Αυτός μ' αρέσει. Και επειδή δεν γουστάρω να το πω στα ίσα, που να μετά μου τζώνουν όλοι, τι λέω, δεν μ' αρέσουν τα κόμματα. Και βεβαίως κάποιοι άλλοι το πλασάρουν. Γιατί? Γιατί έχουν φασιστική αντίληψη την πολιτική. Μόνο οι φασίστες δεν γουστάρουν τα κόμματα. Και οι απατεώνες. Γιατί τα κόμματα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έχουν διαδικασίες, έχουν πλαίσια. Έχουν, να το πούμε έτσι, διαδικασίες λογοδοσίας, απόδοσης ευθυνών. Έστω και αν γίνεται στρεβλά, όχι δημοκρατικά, αν θέλετε. Αλλά έχει πλαίσιο. Είσαι υποχρεωμένος να δίνεις λογαριασμό. Με καταλαβαίνετε. Αν είσαι απατεώνας εκφύσεως και το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι πώς να κολλήσεις στην κρατούσα κατάσταση κάθε φορά ή όπως την κρίνεις, τότε πώς το για άλλο να θέλεις κόμμα. Όταν ο μεγαλύτερος απατεώνας που έχει γνωρίσει η συνολικότερη ευρωπαϊκή ιστορία, ο Ταλεϊράνδος είναι αυτός, έτσι, για τον οποίο ένας δημοσιογράφος εποχής του είχε πει, αυτός ο κερατάς τα πούλησε όλα. Πούλησε τους πάντες και τα πάντα, με εξαίρεση τη μητέρα του. Και αυτό γιατί δεν βρήκε αγοραστή. Λοιπόν, επειδή λοιπόν, αυτό είναι το πρότυπο του αστού πολιτικού για μένα. Και διεθνάρχη. Γιατί τι είπε αυτός, προσπαθώντας να δικαιολογήσει το πώς γίνεται. Να είναι υπουργός του Λουδοβίκου 16ου. Μετά να περνάει με την Επανάσταση. Μετά την Επανάσταση να πηγαίνει κατευθείαν στους δημίους της Επανάστασης, στο διευθυντήριο. Με το που γίνεται ύπατος αυτοκράτορας ο Βοναπάρτης, κατευθείαν με τον αυτοκράτορα. Με το που γίνεται η παλινόρθωση μετά την ήττα του υπουργός του 18ου του Λουδοβίκου. Έρχεται ο Βοναπάρτης ξανά με τον Βοναπάρτη. Με το που το φαίνεται ότι διαφαίνεται η ήττα στο Βατερλό, είχε γίνει κατευθείαν υπουργός των Βουρβώνων. Γι' αυτό και ένας δημοσιολόγος εποχής Γερμανός λέει, αυτόν θα τον πάρω και θα τον κρεμάσω στο δωμάτιό μου. Μου δείχνει τι καιρό θα έχει αύριο. Και γι' αυτό λοιπόν έλεγε το εξής καταπληκτικό αυτός ο πολιτικολόγος. Λέει, εγώ δεν υπηρέτησα κανένα κόμμα στη ζωή μου. Υπηρέτησα μόνο τη Γαλλία. Αρκεί δε με το αζημίωτο. Αυτό δεν το συμπλήρωσε. Λοιπόν, Αυτή λοιπόν η θεωρητική του δεν πρέπει να υπάρχουν κόμματα είναι ή Ταλεϊράνδος, χαμηλότερου βεληνικούς βεβαίως και ικανοτήτων, γιατί όντως ήταν ικανότατος άνθρωπος, έτσι. Έστω και αν ο ανταγωνιστής του και αντίζηλός του για την Λούφα, ενώ αντίζηλος, ο Μιραμπό, όταν τον ρώτησαν για τον Ταλεϊράνδο, είχε πει το εξής πολύ όμορφο, είχε πει το εξής, το οποίο μπορείτε να φωτογραφίσετε πολλούς στις εποχές μας, σε χαμηλότερο επίπεδο. Όταν τον ρώτησε λοιπόν κάποιος, έχει πουλήσει το διάολο ο Ταλεϊράνδος στην ψυχή του? Βεβαίως, του λέει. Βεβαίως. Και έχει φροντίσει να κάνει την καλύτερη συμφωνία που μπορούσε με το διάολο. Για να καταλάβεις, ο διάολος του έχει κοστίσει τόνους και τόνους χρυσάφι για να αγοράσει ένα λόφο από κοπριά. Εξαιρετικός δείτε του Βαρουφάκη, ας πούμε, που βγάζει και βιβλίο, να μας πει πώς υπερασπίστηκε την Ελλάδα όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών. Μην πιστέψετε τίποτα. Είναι ψέματα από την αρχή μέχρι το τέλος. Οτιδήποτε. Το ξεφύλισε στα αγγλικά, να τους πλακώσετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το είχαμε κι εμείς. Και λογικό είναι να το έχουμε εμείς. Το ξεπερνάμε. Αυτό όμως που κατακτήσαμε είναι ότι από όλες αυτές τις προτάσεις λαϊκής διαμαρτυρίας, είτε κομματικές, είτε μη κομματικές, δηλαδή σχήματα, λαϊκές συνελεύσεις, πρωτοβουλίες, πόσες, αν μπορείτε να μετρήσετε κάτω, όσες σκεφτείτε ο καθένας. Δεν είναι. Μόνο εγώ, προ-ΕΠΑΜ, συμμετείχα σε 100, 120. Ήδη και ήδη είμαστε. Δεν είναι αυτό. Να φτιάξουμε μια πρωτοβουλία, φτιάξουμε. Μετά έρχονται ξανά. Να τη φτιάξουμε μια άλλη. Να τη φτιάξουμε. Κοστίζει τίποτα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, το ίδιο και το αυτό. Από όλα αυτά, τι έχει επιβιώσει? Μόνο ένας. Το είπαμε. Αυτό, παιδιά, να με συγχωρείτε, με όλα τα κακά τα στραβά μας, και φυσικά πρέπει να κάνουμε την κριτική μας και να δούμε πώς προηγούμενο μπροστά. Αυτή είναι μια θέση ιστορική, κατακτημένη για το ΕΠΑΜ και έχει τελειώσει. Δυστυχώς, μπορεί ότι πολλοί δεν τη ζηλεύουν, αλλά τη ζηλεύουν από το περιθώριο. Γιατί εμείς δεν είμαστε, πώς θα το πούμε, σπορά της τύχης, όπως έλεγε και ο ποιητής, αλλά είμαστε όριμο τέκνο της οργής. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα κίνημα, και αυτό το ξέρουμε από την ιστορία, τουλάχιστον όσοι από εμάς πραγματικά σοβαρά ασχολούμαστε με την ιστορία, που δεν έχει τα φόντα ή τις πλάτες παρά μόνο του λαού, παρά μόνο το μελών του και το ιστορήμά τους και τη διάθεσή τους για αγώνα και πίστη, κανένα κίνημα δεν μπορεί να σταθεί παρά μόνο είτε από το λαό, είτε από χορηγούς άλλης κατεύθυνσης. Κράτος, έτσι. Δείτε το σημερινό σκηνικό. Ό,τι υπάρχει σήμερα, είτε διατηρείται ως μια κρατικοδίαιτη κατάσταση, γιατί μπορεί ίδια μέσα του Κοινοβουλίου, ίδια κάτω του τραπέζι, είτε πάνω του τραπέζι, να συντηρείται παρά και ενάντια των σχέσεών του με τον κόσμο, με τον απλό κόσμο, ή αποτελεί ερείπιο θραύσμα καταστάσεων που γκρεμίζονται. Εγώ είμαι καλύτερη αριστερά, μας λέει η ΛΑΕ. Με όλο το σεβασμό, εγώ θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι και εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο. Δεν εννοώ της ΛΑΕ, δεν εννοώ της αριστεράς. Αλλά η διαφορά μας ποια είναι? Αυτός που δεν επιβιώνει την αξία και την πράξη του με την πράξη του, και αυτός που δεν αναγνωρίζεται από το λαό ότι χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Τελεία και παύλα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην ιστορία, αυτοί που καταλαβαίνουν πρώτοι και που ξέρουν να ξεκόβουν με αυτό που πεθαίνει, είναι δύο κατηγορίες. Ο αληθινός επαναστάτης και ο Ταλεϊράνδος. Ο απατεώνας δηλαδή. Αν είσαι αληθινός επαναστάτης, ταταγμένος δηλαδή να προσφέρεις σε αυτό που λες ότι θέλεις να προσφέρεις. Έτσι, με αυτή την έννοια επαναστάτης. Όχι με την κακή έννοια, έτσι. Λοιπόν, με την πραγματική έννοια, όπως έχει καταγραφεί στη συνείδηση του λαού μας εδώ και δεκαετίες, από την εποχή του Κολοκοτρώνη. Αν είσαι αληθινός επαναστάτης, δεν δέχεσαι να συνδέεσαι ακόμη και συναισθηματικά με κάτι που οριστικά έχει πεθάνει. Αποδεδειγμένα στην ίδια την πράξη και λειτουργεί ως ανάχωμα μες στην κοινωνία. Είσαι ο χειρότερος και οφείλεις να είσαι ο χειρότερος επιτιμητής του, ο χειρότερος εχθρός του, ο πιο ανελαίητος κριτής του. Γιατί λειτουργεί ως ανάχωμα της δικής σου προσπάθειας, της δικής σου πεποίθησης. των δικών σου αναγκών και του λαού φυσικά. Έτσι λοιπόν, και να το ρίξουμε και σαν κουίζα, ας πούμε, πείτε μου καμία έτσι, να έχουμε... Γιατί μετά βλέπουμε και τελευταία πολλά μέτωπα, ρε παιδιά. Μη στην ψη, μη στην χη, μη στην νη, πολλά μέτωπα. Λοιπόν, αλλά τι από όλα αυτά μπορεί να σταθεί. Εγώ κάποτε έλεγα και σε συναγωνιστές που φύγανε από το ΕΠΑΜ, εάν κατορθώσετε και φτιάξετε έστω και έναν πυρήνα, έναν, ειλικρινά ρε παιδιά, θα έρθω και θα ζητήσω συγγνώμη και θα σας πω, παιδιά, έχετε δίκιο και τα παίρνω όλα πίσω. Και αυτό το πράγμα το έλεγα πρώτα και κύρια στους παλιούς μου συντρόφους, οι οποίοι βεβαίως και εμένα είχαν αντιληφθεί τουλάχιστον που πήγαινε αυτό το κόμμα που υπηρετήσαμε τότε και σε τι ξεφτύλα έχει να γίνει, τουλάχιστον τέτοια ταπείνωση δεν την περίμενα, τουλάχιστον να πέσει ηρωικά, κάνοντας λάθος, αλλά να πέσει ηρωικά σου μένει το ηρωικό του θανάτου, έτσι, και λες δεν δικαίωται. Αλλά να είσαι τόσο ξεφτυλισμένος και να κάνεις προγραμματική σου διακήρυξη ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα, δηλαδή το ευρώ, αναβίωση του ουροκλιωτισμού και του ναζισμού σε νέες συνθήκες, και να το κάνεις προγραμματική σου διακήρυξη αυτό το πράγμα και να λες ταυτόχρονα ότι είσαι επαναστάτης, κομμουνιστής, ξέρω ότι στο διάλογο είσαι. Δεν ξέρω τι πραγματικά, ειλικρινά. Τότε τους έλεγα τους συντρόφους, που τους έλεγα ότι θα φτιάξουν ένα καινούργιο κομισό κόμμα. Έτσι μου λέγανε, έλα μωρέ και εσύ, να φτιάξουμε καινούργιο κομισό κόμμα. Το παλιό δεν μας κάνει, πάμε να φτιάξουμε καινούριο. 47 καινούργια κομισά κόμματα φτιάξανε στη διάρκεια της καθόδου του εκφυλισμού του Κομισού Κόμματος Ελλάδας. Και εγώ τους έλεγα πάντα το εξής. Όταν θα μπορέσετε να έρθετε και να μου πείτε ότι να, φτιάξαμε την πρώτη οργάνωση που λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στο εργατικό κίνημα, όταν είχαμε εργατικό κίνημα, και πραγματικά αποδίδει, παιδιά, ελάτε να ταχτώ κι εγώ. Περιμένω ακόμη. Και τους έβαλα και πιο. Θα σας κεράσω σε όλα τα μέλη σας, θα κεράσω εγώ, ρε παιδιά. Τι θέλετε. Πώς το λένε... Ό,τι θέλετε. Να σας κεράσω ποτά και ποτά. Ό,τι θέλετε. Να τα βγάλω την τσέπη μου, να τα στερήσω τα παιδιά μου και να σας κεράσω. Ακόμη περιμένω. Και θα περιμένω βέβαια εσάι. Λοιπόν, γι' αυτό και πριν τελειώσουμε, οφείλουμε να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη. Εγώ τουλάχιστον, για να μην το χρεώνω σε όλους. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην καλύτερη περίοδο, το είπαμε και προηγουμένως. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνεται κανείς αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας. Και αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας δεν είναι ότι δεν κατεβαίνει στις πρωτομαγιάς, στις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι καπελωμένες από τέτοιους ξεφτυλισμένους που τους πουλήσανε και τους ξαναπουλήσανε και επιτέλους το κατάλαβε ο κόσμος και δεν πηγαίνει σαν πρόβατο πίσω τους. Άρα γιατί να πάμε εμείς. Έτσι, εμείς κατεβαίναμε πότε? Όταν κατέβαινε ο λαός. Για να δώσουμε σκέπη, στέγη δηλαδή, σε εκείνον που δεν ήθελε, κατεβαίνοντας κάτω στη διαμαρτυρία, γιατί τίποτα περισσότερο από διαμαρτυρία δεν ήταν αυτό. Έτσι. Να του δώσουμε σκέπη, να μην πάει ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Να του δώσουμε, δηλαδή, όχι να κάνουμε τρίτη δική μας. Όχι, μέσα ήμασταν, το θυμόμαστε, δηλαδή, παντού. Αλλά να δώσουμε και όντως. Έβλεπε την ελληνική σημαία και έμπαινε ο κόσμος. Τώρα δεν μπαίνει γιατί δεν υπάρχει, όχι ελληνική σημαία, γιατί δεν κατεβαίνει αυτός. Περιμένει κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο άμεσο για τον ίδιο. Και εκεί πραγματικά, δεν ξέρω για εσάς, για κάποιον που δεν έχει τριφτεί με τον κόσμο, δεν τράβηξε το ζόρι τα 5-6 χρόνια τώρα, να πεθαίνει, να παραλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια, ούτε κασέτα, και επειδή βαριέμαι και όλοι μας φαντάζομαι, και επειδή δεν μας έχει χάσει κασέτα από πίσω, έστω και αν πολύ δυστυχώς μάθανε τα προτάγματα του ΕΠΑΜ εν είδη κασέτας, ευτυχώς έχουν φύγει και μας έχουν αδειάσει τη γωνιά. Λοιπόν, γιατί δυστυχώς νεοκνίτικες τακτικές, λογικές, εγώ τουλάχιστον δεν πρόκειται να τις ανεχτώ. Τις έφαγα 20 χρόνια στο κεφάλι μου, δεν πρόκειται να τις ξαναζήσουμε στο ΕΠΑΜ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι κάναμε? Επαναλαμβάναμε τα ίδια και τα ίδια σε έναν κόσμο όπου χρειαζόταν ζύμωση. Ο κόσμος πλέον δεν χρειάζεται ζύμωση. Χρειάζεται ηθικό και δράση. Και εδώ τι σημαίνει δράση? Έχουμε ένα πρόβλημα σαν ΕΠΑΜ εμείς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα του πρωτάρι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει η δράση, πότε πρέπει να κάνουμε δράση και πότε πρέπει να κάνουμε ζύμωση. Και πότε θα συνδυάζουμε και τα δύο. Σε εποχές όπου κυριαρχούσε η ζύμωση, εμείς κάναμε δράσεις. Δεν λέω πως ήταν κακό. Έτσι, γιατί χρειάζεται και τα στρατεύματά σου, να το πούμε έτσι, εδώ ο στρατηγός ξέρει, έτσι, να διατηρήσει το ηθικό του ακμαίο, έτσι, σε γυμνάσια. Αλλά παραπάει, ρε παιδιά. Άλλο το γυμνάσιο το κάνουμε, πώς να τα γυμνάσια τα κάνουμε σημαία, και άλλο να ξέρουν πού σταματάνε και το πώς λειτουργούν. Τι θέλω να πω με αυτό. Σημαίνει όλο το προηγούμενο διάστημα που ο κόσμος οριόταν με όρους διαμαρτυρίας, φυσικά ήταν να κάνουμε όλα αυτά που κάναμε και που συμμετείχαμε όπου συμμετείχαμε. Και συμμετείχαμε σε συλλογικότητες, ιστορίες, πράγματα, ό,τι μπορούσε να εκφράσει την οργή διαμαρτυρία του κόσμου. Έχοντας όμως σαφές ότι δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχοντας σαφές ότι πηγαίνουμε εκεί για να ζυμώσουμε τον κόσμο. Το λέγαμε μεταξύ μας, τουλάχιστον το συζητούσαμε, αλλά δεν καταλάβαμε. Ζυμώναμε τα αυτονόητα στον κόσμο. Σήμερα είναι τόσο αυτονόητα που σε πολλές εκδηλώσεις, όσοι έχετε παρακολουθήσει, το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Σου λέω, εντάξει, πάμε παρακάτω. Μην μου πεις τώρα γιατί χρειαζόμαστε δραχμή ή εθνικό νόμισμα. Στο λέει ο κόσμος ο ίδιος. Μη μου λες, πάμε παρακάτω. Πώς, τι είναι αυτό, τι θα γίνει ειδικότερα με το δικό μου πρόβλημα. Όχι το ατομικό. Το πρόβλημα σαν επαγγελματίας, το πρόβλημα σαν αγρότης, το πρόβλημα γιατί σε αντιμετωπίζει πλέον σαν ιονή κυβέρνηση. Και αυτό είναι καλό, είναι θετικό. Όταν αρχίζει ο λαός και σε παίζει στο μυαλό του σαν ιονή κυβέρνηση, αυτό είναι ο προθάλαμος για να γίνεις. Βεβαίως από εκεί πέρα όλα αυτά εξαρτώνται από σένα. Και εξαρτώνται από σένα για το αν θα εφαρμόσεις τακτική δράση. Τώρα θέλουμε δράση. Και επειδή πολλές φορές η δράση μπλέκεται με την ιστεροβουλία ή τη βλακεία που μας δέρνει, να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει δράση. Δράση δεν σημαίνει να πάρουμε τα όπλα, καταρχήν. Δεν έχω δει πιο ανάξιους και πιο θρασίδηλους από αυτούς που μου λέγανε όλα αυτά τα χρόνια να πάρουμε τα όπλα. Παντελώς ανάξιους. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και αποδείχτηκαν πόσο ανάξιοι είναι, αν δεν λειτουργήσαν ως πράκτορες για άλλα συμφέροντα, για άλλες καταστάσεις που δεν ξέρουμε και που θα αποκαλυφθούν στην πορεία. Δεύτερον, δράση δεν είναι απλά οι πικετοφορίες, οι κινητοποιήσεις και τα λοιπά που κάνουμε. Αυτές είναι κορυφώσεις δράσεων. Κορυφώσεις. Δράση σημαίνει να με ξέρει ο άλλος, να ξέρει ο άλλος και να σχετίζεται με την οργάνωσή μου. Άρα η δική μου οργάνωση θα πρέπει να είναι δίπλα του. Στη γειτονιά, θα είναι στο χώρο δουλειάς, όπου μπορεί τέλος πάντων. Θα πάει να τον βρει. Θα πάει να τον βρει. Αυτό σημαίνει δράση. Σημαίνει οργανωμένη δράση. Και αυτή η οργανωμένη δράση, κατά τη γνώμη μου, και το έχει αποδείξει η ιστορία, είναι η ανώτατη μορφή δράσης που μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι ακριβώς που μας λείπει. Και είναι ακριβώς εκεί που χωλένουμε. Όχι με βάση το τι κάνουν οι άλλοι. Όχι, προς Θεού. Μην κάνουμε τέτοιου τύπου. Φυσικά κάνουμε το τι έχουν κάνει οι άλλοι. Είμαστε μίλια μπροστά. Το θέμα είναι με βάση τις ανάγκες. Το τι ζητάει ο λαός μας. Το τι έχει ανάγκη η συγκυρία. Αυτό το λέω. Τι σημαίνει αυτό. Αυτά που κάναμε παλιά και μας άρεσαν και τέλος πάντων δεν βλέπαμε αποτέλεσματα και κάποιοι από εμάς στεναχωρηθήκαμε και μείναμε πίσω από αυτήν την ιστορία γιατί δεν βρίσκαμε άμεσο ανταπόκριση. Τώρα είναι αναγκαίο παρά ποτέ να το κάνουμε. Οι πυρήνες πρέπει να σταματήσουν, οι τοπικές οργανώσεις. Πυρήνες με την έννοια ότι είναι πυρήνα της κοινωνίας. Γιατί χρειαζόμαστε πυρήνες κοινωνίας? Για να μπορεί να οργανωθεί η κοινωνία, να λειτουργήσουν τα ηλεκτρόδια. Πού είναι εδώ η ηλεκτρόφασματος? Τώρα θα να τους εξηγήσω τι σημαίνει κατάλυση στην κοινωνία, καταλυτικός ρόλος. Λοιπόν, για να λειτουργήσουμε έτσι, πρέπει να έχουμε πυρήνες ανοιχτούς. Να καλωσορίζουν τον κόσμο. Έστω και αν ο κόσμος αυτός μας προδώσει στην πορεία. Τα άτομα εννοώ. Δεν πειράζει. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι η δική μας δουλειά. Δεν μπορεί οι πυρήνες να κλείνονται στον κόσμο τους και να συζητάνε μηδενός εξαιρουμένου και του αποτελέσματος. Αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι να συντονιζόμαστε για συγκεκριμένους στόχους. Χρειάστηκαν 5 ολόκληρα χρόνια Για αυτό το πράγμα που όποιος πια ψάξει τα πρακτικά, τις συζητήσεις κτλ. Του ΕΠΑΜ θα το δει από, από την ιδρυτική του συνδιάσκεψη, να καταλάβει το ΕΠΑΜ σε κεντρικό επίπεδο, γιατί για να το καταλάβει ο πυρήνας πρέπει να το καταλάβει και σε κεντρικό επίπεδο το ΕΠΑΜ πρώτα και κύρια, να καταλάβει ότι θέτω στόχο. Μελετάω τους όρους υλοποίησης του στόχου και απολογούμε με βάση το τι έχω κάνει για να πετύχω το στόχο. Αυτό σημαίνει οργάνωση. Αυτό σημαίνει πυρήνας, αυτό σημαίνει συντεταγμένη δουλειά οργάνου, κεντρικού ή άλλου μέσα στο επάνω. Αυτό σημαίνει δράση. Γιατί τότε έχω αποτελέσματα που μετριούνται. Δεν στηρίζονται στο συναίσθημα και στην προσωπική μου ίσπραξη, το τι εισπράττω εγώ, αλλά είναι μετρήσιμα. Μπορώ να πω ότι μπορώ να κάνω αυτό το βήμα, μπορώ να κάνω το δεύτερο βήμα, ή να, τέλος πάντων, να μην το κάνω το άλλο, γιατί υπάρχουν αυτά τα ρίσκα. Ξέρω τι μου συμβαίνει. Και πολύ περισσότερο με μαθαίνει και ο κόσμος. Είναι κρίμα, ρε παιδιά. Εδώ να σας πω ένα στοιχείο, το οποίο το έχουμε ξαναπεί. Σε ένα γκουγκλάρισμα, έτσι, έχουμε ανακαλύψει τώρα τη ζωή μας μέσα από το γκουγκλάρισμα και το φατσοβιβλίο. Αυτή είναι η ζωή μας. Λοιπόν, νέα σχιζοφρένεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει και τα καλά του, με την έννοια ότι είναι εργαλείο επικοινωνίας και πρόβλημα να τα αξιοποιήσεις. Βέβαια, το εργαλείο μπορεί να πάρει μια πέτρα, ας πούμε, να φτιάξει μια οικοδομή. Πέσει μια πέτρα, σπάσει ένα κεφάλι. Δεν είναι ένα θέμα. Τώρα, συνήθως το μόνο που παίρνουμε τις πέτρες είναι να σπάμε κεφάλια, αλλά να μάθουμε για να τα χρησιμοποιούμε, για να φτιάξουμε και οικοδομούμε κάτι. Κάναμε λοιπόν μια στατιστική μέσα από το γκουγκλάρισμα. Το αποτέλεσμα ήταν το εξής. Στις τελευταίες εκλογές, πότε ήταν, παιδιά, τώρα δεν. Τελευταίες εκλογές που κατεβήκαμε σαν ΕΠΑΜ. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ το γνώριζε κοντά στο 3% των ανθρώπων μέσα στο ΕΠΑΜ, μέσα στο διαδίκτυο. Εμένα με γνώριζε το 42% μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό το γνωρίζω δεν σημαίνει ότι και ακολουθώ ή δέχομαι ή οτιδήποτε, έτσι. Είναι αυτονόητο. Αλλά τι πας να διεκδικείς από το 3% που σε γνωρίζει, αν πάρεις υπόψη, αν το προβάλλεις και λες ότι το 3% της κοινωνίας σε γνωρίζει. Τι πας να πεις. Δηλαδή πάω να κερδίσω το 3% από το 3% που με γνωρίζει. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Είναι παραλογισμός. Σήμερα για πρώτη φορά διαπιστώνουμε ότι το ΕΠΑΜ είναι ευρύτερα γνωστό. Σιγά σιγά κατακτάει περισσότερο αναγνωρισιμότητα ώστε να το γνωρίσουν. Αλλά εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη ιστορία, την οποία θα την πούμε λίγο παρακάτω, έτσι, με κάποιες έτσι παρομοιώσεις, για να καταλάβουμε για το τι πρόκειται, για το πού βρισκόμαστε. Καταρχάς να πούμε αυτά τα συγγνώμη, γιατί πρέπει να τα πούμε, γιατί εγώ τα έχω. Δηλαδή άμα δεν μου βγουν αυτά δεν μπορώ να προχωρήσω παραπέρα. Να ζητήσουμε λοιπόν καταρχήν συγγνώμη από όλους τους εχθρούς και άσποντους φίλους, που παρά τις επόμενες προσπάθειές τους εντός και εκτός ΕΠΑΜ, όλα αυτά τα χρόνια το μέτωπο δεν διαλύθηκε, ούτε παραπέει, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, εκεί που έχει σημασία, μέσα στην κοινωνία. Γιατί όλο και περισσότερο βρίσκω πυρήνες μέσα στην κοινωνία που δεν είναι καν οργανωμένοι στο ΕΠΑΜ, αλλά κάνουν τέτοια δουλειά για το ΕΠΑΜ, που πολλοί από εμάς, συμπεριλαμβανομένου και μου του ιδίου, θα τους ζήλευα. Κυριολεκτικά τους ζηλεύω. Και έχουν αδειχθεί και ταλέντα μέσα στο ΕΠΑΜ για τον τρόπο που προσεγγίζουν τον κόσμο. Ούτε λαγωνικά. Ούτε λαγωνικά. Πλησιάζουν και ανοίγουν πόρτες εκεί που πραγματικά εγώ με μεγάλη δυσκολία θα μπορούσα να το κάνω. Να ζητήσουμε λοιπόν συγγνώμη από όλους τους ιονοί μεγάλους σωτήρες και φωστήρες αυτού του τόπου, που θα τα κατάφεραν καλύτερα από το ΕΠΑΜ. Είναι σίγουρο. Έβγαλαν τώρα καινούριο βιβλίο. Η επανάσταση τη αξιοπρέπειας. Αυτό που ήταν σύνθημα το ΕΠΑΜ το 2011. Αλλά βρίσκονται στο περιθώριο, περιθμένοντας ακόμη τη δική τους ώρα. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα τους. Εντάξει, έχουν πεθάνει μόνο 340.000 Έλληνες. Αν πεθάνουν 2 εκατομμύρια, 3, να έρθει η ώρα τους. Έτσι, η οποία ήλθε και παρήλθε χωρίς καν να το αντιληφθούν. Πολύ περισσότερο οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους αυτούς που το ΕΠΑΜ ξεμπρόστιασε ως κοινούς απατεώνες, γιατί βάλθηκαν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την απελπισία του κόσμου και να τον εξαπατήσουν πουλώντας εξώδικα και αντιμνημονιακά φούμαρα. Να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Και που συνεχίζουν να ακούνε ΕΠΑΜ και να βγάζει φλίχτενες. Καλά κάνουνε. Να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη από όλους αυτούς τους μεγάλους πατριώτες, τους μεγάλους αγωνιστές, τους μεγάλους διανοητές που βρίσκουν το ΕΠΑΜ πολύ μικρό, πολύ αδύναμο, πολύ μέτριο, πολύ μπασκλασαρία, ρε παιδί μου. Δίχως να αποτελείται από επώνυμους, αλλά μόνο από απλό κοσμάκι με όλα τα κακά και τα στραβά του. Να τους ζητήσουμε συγγνώμη που εμείς προχωράμε μπροστά. Ξεπερνάμε βήμα το βήμα τα κακά και τις αδυναμίες μας. Ενώ αυτοί μένουν πίσω. Να τους ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί είμαστε οι μόνοι που θέτουμε στην πράξη την απελευθέρωση πατρίδας. Ενώ αυτοί αρκούνται στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους αυτούς που μαγειρεύουν μέτωπα με τη φαντασία τους και τις κουζίνες του μέλλοντος. Όταν το ΕΠΑΜ είναι η μόνη δύναμη που οικοδομεί στην πράξη ένα αληθινό μέτωπο, πρωτίστως από τα κάτω, μέσα στον ίδιο το λαό, οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για το γεγονός ότι είμαστε ο μόνος σχηματισμός, η μόνη οργάνωση, η μόνη συλλογικότητα που δεν ζητά πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων από όποιον θέλει να αγωνιστεί για την πατρίδα, ούτε να υποκύψει στις προσωπικές φιλοδοξίες του οποιοδήποτε κερατά. Πέρασε και έφυγε από το ΕΠΑΜ για να εκλεγεί κάπου και μετά φροντίζει να φτιάξει το δικό του πολιτικό μέτωπο για να διαπραγματευτεί με τον οποιοδήποτε άλλον κερατά του πολιτικού συστήματος. Να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους αυτούς που σε κάθε ευκαιρία, αντί να στρατευτούν με αφοσίωση στη σωτηρία και την απελευθέρωση της πατρίδας, αυτοί έτρεχαν εκεί όπου βυσσώσε εκλογικά ο άνεμος. Μας λιδωρούσαν τότε που δεν τυφλωθήκαμε σαν κι αυτούς, ώστε να προδώσουμε αρχές, αξίες και στόχους. Ενώ τώρα μας λιδωρούν γιατί δεν τους ακολουθούμε στην αλληποληψία. Τίποτα δεν γίνεται. Όλοι οι ίδιοι είναι. Να ζητήσουμε λοιπόν συγγνώμη για ούτε τότε τους ακούσαμε, ούτε τώρα θα ακούσουμε τις προσταγές τους να αυτοδιαλυθούμε ώστε να γεννηθεί κάτι καινούριο, κατά τα γούστα τους. Τι καινούριο μπορεί να γεννηθεί από ερείπια και από όσους τα κρίσιμα σταυροδιόδρομια της πολιτικής ζωής κάνουν μονίμως τις λάθος επιλογές. Να ζητήσουμε επίσης συγγνώμη από όλους αυτούς που ήρθαν για τη βόλτα τους με το ΕΠΑΜ. Για τον καθένα τους. Μερικές φορές φτιάχναμε εξαιρετικό καφέ, όντως. Και αυτό ήταν πρόβλημα για το ΕΠΑΜ. Και όταν περάσαμε από τα πολύ δύσκολα στα πολύ χειρότερα και το μέτωπο έμεινε η μόνη κοινωνικοπολιτική δύναμη που παραμένει πιστή στην απελευθέρωση της πατρίδας, αυτοί την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια, βρίσκοντας ένα σωρό δικαιολογίες και κάθε λογής ανόητες αιτιάσεις. Βλέπετε, γνωρίζουν πολύ καλά το παλιό γνωμικό, ότι σε τούτη τη χώρα η μάνα του φευγάτου, του κιωτή και του προδότη δεν έκλαψε ποτέ. Οφείλουμε λυπηπλέον να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη που το ΕΠΑΜ δεν είναι αρκούντος δημοκρατικό. Για τα γούστα τουλάχιστον αυτών που κατέχουν την αλάνθαστη συνταγή για τη μία, τη μοναδική, την ιδανική δημοκρατία που κάνει όλους εμάς τους άλλους να αφαινόμαστε από αντιδημοκράτες ελαφρά την καρδία έως φασίστες. Ειλικρινά οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνωρίζω σε ποια Yale, σε ποια Harvard, σε ποια κολέγια ή τέλος πάντων σε ποια βοηδοσκολή διδάσκεται η μόνη ιδανική δημοκρατία, να πάω να τη μελετήσω κι εγώ. Λοιπόν, δεν γνωρίζω που την είδαν να εφαρμόζεται με επιτυχία, ούτε βέβαια γνωρίζω που οι ίδιοι τη δοκίμασαν, σε ποια συλλογικότητα, σε ποιο μόρφωμα, σε ποια παρέα, για να είναι τόσο σίγουροι και απόλυτοι. Για όλα αυτά, εμείς οι δύστιχοι, που ψαχνόμαστε συνέχεια για τον καλύτερο τρόπο οργάνωσης και δημοκρατικής λειτουργίας του ΕΠΑΜ, οφείλουμε να απολογηθούμε. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μία και μόνη ιδανική δημοκρατία. Δεν πιστεύουμε σε καμιά απόλυτη αλήθεια, σε κανένα δόγμα που πρέπει να υπηρετούμε. Δεν πιστεύουμε σε καμιά ιδανικότητα. Πιστεύουμε μόνο στην αληθινή ζωή με όλες τις αντιφάσεις της. Πιστεύουμε μόνο σε ό,τι άμεσα και πρακτικά μπορεί να βοηθήσει όλους μας και μαζί το μέτωπο να επιτελέσει τη βασική του αποστολή. Την οργανωμένη κινητοποίηση του λαού για την απελευθέρωση της πατρίδας. Και τέλος, οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους εκείνους που λένε ότι θέλουν να αγωνιστούν για την πατρίδα τους και νομίζουν ότι έχουν πολλές άλλες επιλογές εκτός από το να στρατευτούν στο πλευρό ή στις τάξεις του ΕΠΑΜ. Μπορεί το ΕΠΑΜ να μην γίνει ό,τι καλύτερο, και συμφωνώ και παυξάνω, αλλά δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και να είστε βέβαιοι, και το υπογράφω και θέλω να μου ζητήσετε το λόγο μετά από χρόνια, όπως βεβαίως το κάνω ενυπόγραφα εδώ και πολλά χρόνια, να μου ζητήσω το λόγο, εάν δεν βγει αυτό, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα άλλο. Για όποιον στην πράξη θέλει να αγωνιστεί, όχι για όποιον μιλάει και μένει στα λόγια. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να το κάνει εκτός ΕΠΑΜ, επιλέγει απλά τη συνδικολόγηση και την εσαΐ απογοήτευση. Επιλέγει να μείνει στη γωνία και να εκτονώνεται με παχιά λόγια και ενίοτε με ενέργειες για το Θεαθήνε. Και όποιος δεν το βλέπει, είτε είναι τυφλός, είτε δειλός, είτε υπηρετεί αλλότερους σκοπούς. Ας διαλέξει. Κάθε λογής προσωπικές φιλοδοξίες δηλαδή και ιδιοτέλειες. Η ιστορία προχωρά μόνο από εκείνους που δεν διστάζουν να στρωθούν πολυπρακτικά στη δουλειά και να λερώσουν τα χέρια τους, ακόμη και με σκατά, συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά έτσι φτιάχνονται στην αληθινή ζωή τα πράγματα. Έτσι οικοδομούνται καταστάσεις. Όταν θες και μπορείς να λερωθείς. Και αυτό με το οποίο λερώνεσαι δεν μπαίνει στην ψυχή, στην καρδιά και στο νου σου. Λοιπόν, να λερώσουν τα χέρια τους για να οικοδομηθεί με κόπο, με αναποδιές, με οξύδες αντιφάσεις η οργάνωση που έχει ανάγκη ο λαός ώστε να νικήσει. Όλα τα άλλα είναι λόγια και αποφάσεις αναμαρτίες. Και όπως ο Τεμπέλης αποδεικνύεται τρομερά εφευρετικός όταν θέλει να δικαιολογήσει την τεμπελιά του, έτσι και ο Δηλός. Ειδικά εκείνος που θέλει να κρύψει την προσωπική του ανεπάρκεια, ιδιοτέλεια και σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει δικαιολογία που να μην, και αιτίαση που να μην μπορεί να σκαρφιστεί. Στην πράξη όμως μετράει. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί πολλές φορές μέσα στο ΕΠΑΜ, ακόμη και σήμερα, ισχύει αυτό το παλιό το κολοκοτρωνέικο. Στον Κολοκοτρώνη παλιά ερχόντουσαν πολλοί την εποχή μετά την Τριπολιτσά, τότε που είχε φτάσει στο απόγειο της Επανάστασης και στο κλίμα υπήρχε στην Ευρώπη πολύ, ερχόντουσαν φιλέλληνες, ξένοι, ξέρεις αυτό, και πού είναι αυτός ο μεγάλος στρατάρχης, να τον δούμε και όλα αυτά πράγματα και να δούμε τι είναι εκείνος ο στρατός που κατόρθωσε να γονατίσει τον Οθωμανικό ζυγό, τι είναι αυτή η οργάνωση. Ακούγανε Φιλική Εταιρεία και τρέμανε στην Ευρώπη τότε, από το Μέτερνιχ μέχρι τον Τζάρο. Λοιπόν, τι είναι τούτη, ρε παιδί μου? Και ο σοφός γέρος τους έλεγε: κάλλιο να μας ακούνε παρά να μας βλέπουνε. Δυστυχώς αυτό ισχύει για το ΕΠΑΜ και σήμερα ακόμη. Και το λέω δυστυχώς, γιατί αυτό δεν μπορεί να ισχύει για πολύ ακόμη. Αν δεν θέλουμε να υπογράψουμε την καταδίκη μας. Και τέλος πάντων, καταδίκη του ΕΠΑΜ πάει στο διάλογο. Εντάξει. Αλλά μαζί μας καταδικάζεται και όποια προσπάθεια πιθανά να υπάρξει αυτό το λαό και τον τόπο. Εκτός αν μπορεί να μου υποδείξει κάτι άλλο βιώσιμο κάποιος άλλος. Εγώ δεν βλέπω πάντως. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο. Αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε με την πράξη μας, με την οτροπία μας, με τη στάση μας κάθε στιγμή και δράση. Αυτή τη στιγμή μας πλησιάζει ένας κόσμος που δεν είναι, να το πούμε έτσι, η φτωχολογιά που μας πλησίαζε μέχρι χθες. Κερδίζουμε στρώματα τα οποία ιστορικά δεν ήταν ταγμένα με την πλευρά της φτωχολογιάς. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό, γιατί πάμε για εθνικό αγώνα, πανάθεμάμε. Έτσι. Και αυτός ο εθνικός αγώνας έχει βαθύτερα ταξικά χαρακτηριστικά. Γιατί? Γιατί είτε το θέλουμε είτε αλλιώς, είναι ο λαός που θα την κάνει, οι καταπονεμένες δυνάμεις που θα φέρουν τη λύση και όχι κάποιες προνομιούχες τάξεις. Άρα, το να κερδίζεις αυτά τα στρώματα που μέχρι χθες είχαν μια προνομιακή θέση στην κοινωνία, είναι κέρδος για τη φτωχολογιά και για τις δυνάμεις τις πιο καταπονημένες. Ξέρουν ότι κερδίζουμε το μέρος τους δυνάμεις που θα τους επιτρέπουν πιο εύκολα να φέρουν την ανατροπή και να προχωρήσουν μπροστά. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να στεκόμαστε. Ποιος είναι αυτός? Κάτι έχω ακούσει εγώ γι' αυτόν. Ναι. Έχει λεφτά. Άρα, κακός από την απέναντι πλευρά. Αυτός είναι μικροαστισμοί, οι οποίοι δεν μπορούν να μας ταλαιπωρούν πλέον. Εμείς δεχόμαστε στις τάξεις μας τον οποιονδήποτε είναι ικανός και έχει δυνατότητα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παλέψει δίπλα μας πραγματικά και στην πράξη κρίνεται. Βεβαίως, εκτός από τα λαμόγια. Μην το συζητάμε τώρα, είναι το αυτονόητο αυτό το πράγμα. Όχι τα λαμόγια που ξέρω εγώ ότι άκουσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αποδεδειγμένα με βάση το τι ακριβώς σκέφτεται η κοινωνία για αυτούς. Η κοινωνία, όχι εγώ και η παρέα μου. Και επειδή το ΕΠΑΜ έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου πραγματικά κερδίζει συνέχεια σε αυτά τα εδάφη και και ιδιαίτερα στα πιο συντηρητικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, που ήταν και πάντα τα πιο δύσκολα και που αυτά φέρνανε και το πρόβλημα, γιατί καθώς, πώς να το πούμε, σε συνθήκες έγερσης του έθνους κανείς δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί σωστά αυτά τα κομμάτια, είτε τα διαχειριζόντουσαν απαξιώνοντάς τα, είτε με μαχαίρι, οπότε ακόμη και στην ανώτατη, πώς να το πούμε, στην κορύφωση ένας αγώνας χανότανε, γιατί σου λέει κάτσε ρε φίλε, πού πας, πού τρέχεις, κάτσε με βηματισμό. Να ακολουθήσω και εγώ, με βλέπεις, δεν μπορώ να σάνω, δεν... Με αυτή την έννοια το λέω και τον κερδίζουμε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε κάνει και το εξής απλό πράγμα. Έχουμε δημιουργήσει ένα δεύτερο ΕΠΑΜ, γύρω από το ΕΠΑΜ. Ένα ΕΠΑΜ, πώς να το πούμε, ένα προαύλιο. Πώς ήταν στις πρώτες εποχές ο χριστιανισμός, που οι χριστιανικές εκκλησίες, που είχε το πρόναο. Εντάξει, να γίνεις χριστιανός, αλλά πέρασε και τον πρόναο πρώτα. Να δεις πώς λειτουργούμε, να δεις τι γίνεται μέσα. Έλα από τον πρόναο. Άσε που και πολλοί, για να ξεπεράσουν τις όποιες αναστολές τους, τα προσωπικά τους, αυτά που ζούμε στην κοινωνία, δεν είναι τίποτα. Χρειάζεται ο πρόναος για να ζυμωθούν πρώτα, να υπάρξει δυνατότητα και αυτό να κάνουν το βήμα. Και φυσικά αυτό το δεύτερο ΕΠΑΜ εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Μπορεί να εμφανίζεται με μορφή άλλου πολιτικού μορφώματος ή συναγωνιστές ή κάποιοι οι οποίοι εμφανίζονται ως συνεργαζόμενοι με το ΕΠΑΜ. Δεν είναι συνεργαζόμενοι, είναι πιο επαμίτες από τους επαμίτες. Απλά το ΕΠΑΜ κρίνει για να μπορέσει να φέρει ένα πιο σοβαρό, με την έννοια του ειδικού βάρους στην κοινωνία, κόσμο, χρειάζεται μια προπαίδευση αυτός ο κόσμος πριν ενταχθεί στο ΕΠΑΜ. Και για μας, για το ΕΠΑΜ δηλαδή, για το καλό του ΕΠΑΜ, να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε και εμείς τον ίδιο κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε, μιλώντας προσωπικά προδιαγγείλω για τον εαυτό μου, έτσι, δεν... Και ταυτόχρονα και αυτοί να ξέρουν τι σημαίνει εντάσσομαι οργανωμένα και δίνω οργανωμένα τον αγώνα. Σε αυτή την ιστορία. Όποιος ξέρει την ιστορία, σε τέτοιες καταστάσεις πάντα υπήρξαν τέτοιες φαινόμενα. Μην το παρεξηγήσουμε. Εμείς ήδη δεν λέγαμε ότι όποιος μας χτυπούσε την πόρτα, λέγαμε κάτσε φίλε, ηρέμησε, σιγά σιγά. Δεν είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Τελειώνοντας. Θέλω να πω δύο λέξεις για το ζήτημα των συνεργασιών. Για το ζήτημα των συνεργασιών, οι συνεργασίες όντως είναι σε καλό δρόμο, δεν είπαμε παραμύθια όταν είπαμε στον κόσμο. Πέρα από το ότι είναι και μια μορφή πίεσης αυτή. Βλέπουμε τον κόσμο, είναι αγανακτισμένος, πιέζει κτλ. Αντί να καθόμαστε, απολογούμαστε εμείς, γιατί του κάνει ο κάθε ξεφτύλας, του λέμε εντάξει, βάλ τον μπροστά, εμείς είμαστε εδώ, στο κάτω-κάτω γράφεις. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως, το πώς θα προκύψει, όντως έχουμε πολύ καλά μηνύματα από πάρα πολλές πλευρές. Και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεύτερο ΕΠΑΜ έξω από το ΕΠΑΜ. Όχι με την έννοια της λεγόμενης των μελών που θέλουν να γραφτούν, ξέρει ο Όθωνας, τους εκατοντάδες που θέλουν να γραφτούν και δεν έχουν γραφτεί ακόμη ή δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στους πυρήνες. Όχι με αυτή την έννοια, με την έννοια του περιβάλλοντος κύκλου. Το ΕΠΑΜ για πρώτη φορά είναι πραγματικά πυρήνας. Λειτουργεί πυρήνας. Σαν ένας μεγάλος πυρήνας μέσα στην κοινωνία. Και τους διαμορφώνουμε γύρω, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και προς την κοινωνία έξω, αλλά και προς τα μέσα και εμείς να βελτιωθούμε. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τις συνεργασίες. Εμείς για το ζήτημα των συνεργασιών ήταν πάντα ξεκάθαρο. Δεν εξαρτάται ο αγώνας μας, ούτε η επίτευξη των στόχων μας από τις συνεργασίες. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Από την ιδρυτική το λέγαμε. Δυστυχώς αυτό δεν είχε κατακτηθεί. Από όλους μας. Γιατί δεν εξαρτάται. Γιατί και μα δεν γίνουνε. Τι γίνεται, παρατάμε. Και πάμε σπίτι μας. Γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα σαν επιχείρημα από την ίδρυση του ΕΠΑΜ. Όχι μέσα στο ΕΠΑΜ μόνο, και απ' έξω. Δεν μαζεύεστε. Αυτό τι σημαίνει. Αφήστε με ήσυχο, είμαι στο καναπέ μου και όταν εσείς είσαστε έτοιμοι να πάρετε την εξουσία, σφυράτε αδέλφια να έρθω. Εντάξει. Για τον απλό κόσμο αυτό είναι δικαιολογημένο, γιατί είναι δύσκολο όποιος δεν έχει μάθει τι σημαίνει ζεμπίλι και σφυρί και πώς το λένε και πυλοφόρη στην οικοδομή να το πάρει και να το ανεβάσει 4 ορόφους. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Αλλά να στο λένε όμως οργανωμένες δυνάμεις, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Χοντρό. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Δεν θεωρούμε καμία πολιτική δύναμη από τις υπάρχουσες και τότε και τώρα να είναι σε θέση να μπορεί να σηκώσει το βάρος του εθνικοπληθυντικού αγώνα. Με εξαίρεση το ΕΠΑΜ. Καμία. Δεν έχει δημιουργηθεί τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει βελτιωθεί τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Με εξαίρεση τη διάλυση των βασικών πόλων που έμπαιναν σαν αναχώματα απέναντί μας. Είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη γενικά. Πολιτική εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα θράφισματά τους είναι θετικά, ή πώς να το πούμε, είναι θετική εξέλιξη για το λαό. Όχι. Το ξεκαθάρισμα είναι πάντα καλό. Πώς κάνεις ξεκαθάρισμα? Με δύο τρόπους. Όταν είσαι πολύ δυνατός, τα καθαρίζεις όλα μόνος σου και προχωράς μπροστά στο πεδίο της μάχης, παρατάς δυνάμεις και λες στον εχθρό, μάγκα, έλα, τώρα είμαι έτοιμος. Επιλέγεις πεδίο, συγκέντρωση δυνάμεων, σημείο και χρόνο που θα δώσει τη μάχη. Αν έχεις τη δύναμη. Όταν δεν έχεις τη δύναμη, για να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις, τι κάνεις? Ο ένας τρόπος είναι πολεμική. Αν εγκαταλείψεις το πεδίο της πολεμικής, χάνεις τη διαφορετικότητά σου. Ο δεύτερος τρόπος είναι η αγκαλιά. Παιδιά, λέμε τα ίδια. Ελάτε, όλοι μαζί. Και εκεί κερδίζει αυτός που είναι πιο ισχυρός. Στην πράξη. Γι' αυτό κιόλας και οι Ιωνοί, κανένας δεν ήθελε τη συνεργασία με το ΕΠΑΜ. Γιατί ακόμη και όταν ήμασταν μικροί και τρεμάμενοι και άγνωστοι στον κόσμο, ξέρανε, τουλάχιστον οι έμπειροι πολιτικοί, τι δυναμική μπορεί να εκφράσει. Και άρα, πού πας, Καραμήτρο, πού πας? Γι' αυτό και τις λέγανε. Εντάξει, να κάνουμε, στην αρχή τι λέγανε. Να βγάλουμε τον Καζάκη βουλευτή, να βγάλουμε και ένα-δύο επαμίτα, αλλά άστο ΕΠΑΜ. Μετά όμως, όταν είδαν ότι ακόμη κι ένας μπορεί να κάνει τη διαφορά, ας τον Καζάκη έξω, φέρε δύο-τρεις από το ΕΠΑΜ, λοιπόν, και να προχωρήσουμε παρακάτω. Όταν είδαν ότι το ΕΠΑΜ δεν το δέχεται αυτή τη λογική, δεν μπορούσε να τη δεχτεί αυτή τη λογική, δεν σε ξέρω, δεν σε είδα, ξέρετε αυτά τα τρία μαϊμουδάκια. Ακριβώς. Λοιπόν, ωστόσο, λόγω της δύναμης του ΕΠΑΜ και, για να μην και της επιρροής του αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, πολλές δυνάμεις που πλέον δεν είναι και πολλές, με την έννοια ότι εξοκοινοβουλευτικές είναι όλες, ξέρουμε ποιες είναι, καταγεγραμμένες, δεν μπορούν πλέον από μόνες τους να κάνουν τίποτα και γι' αυτό μας πλησιάζουν. Εξού και η δυνατότητα συνεργασιών. Η συνεργασία για μας είναι ο ταχύτερος δρόμος ξεκαθαρίσματος του πεδίου της μάχης. Γιατί αυτός με τον οποίο συνεργάζεσαι, ποιος είναι? Ο ασυνεπής. Με ποιον συνεργάζεσαι? Με τον συνεπή. Με το συνεπή δεν θες να συνεργαστείς. Να το εντάξει στις γραμμές σου θέλεις. Να ενωθείς δηλαδή. Πας να συνεργαστείς με τον ασυνεπή. Με αυτό που ξέρεις ότι πιθανά μπορεί να στη φέρει αύριο. Και γιατί πας να συνεργαστείς μαζί του? Είσαι μαζόχας? Θες να στη φέρει αύριο? Όχι. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε προς το κουτσούμπες. Ξέρουμε τι λέμε. Απλούστατα έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και στις δυνάμεις του λαού. Ξέρουμε ότι όποιος είναι από αυτούς έχει δυνατότητες ή έστω δυνατότητες συνέπειας, θα τον κερδίσουμε και θα περάσει τις γραμμές μας. Τελείως. Με την ευρεία έννοια του όρου, όποιο στοιχείο είναι αντιδραστικό, κοινωνικά, ταξικά και εθνικά αντιδραστικό, θα πεταχτεί έξω. Και αυτή τη στιγμή το μόνο εμπόδιο που υπάρχει στη συνεργασία ανάμεσα στο ΕΠΑΜ και στη ΛΑΕ, παράδειγμα, είναι τα βαρύδια που έχει η ΛΑΕ και είναι τόσο πολύ καλά συνειδητοποιημένα από την ίδια τη ΛΑΕ, όσο ποτέ ξανά. Δηλαδή, ποτέ ξανά αυτός ο χώρος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να συνεργάζομαι με έναν κομμουνιστή, ο οποίος είναι άπατρης. Αλλά δεν είναι κομμουνιστής. Και πλέον ο κόσμος του ίδιου, ο οργανωμένος κόσμος, τον θεωρεί εχθρό. Εχθρό. Και αυτό είναι επιτυχία δική μας. Είναι δικό τους τρόπο με ποιο τρόπο θα το κάνει. Με τον κόσμο. Αλλά εάν υπάρξει τέτοια συνεργασία, αν υπάρξει, αυτό να το ξέρετε σημαίνει καταδίκη όλων αυτών των τάσεων που υπάρχουν μέσα και που εκφράζονται νομίμως ως αντιμνημονιακές και δίθεν αριστερές. Εντάξει, εγώ θα πω αν είναι δίθεν. Λοιπόν, ο καθένας σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την χώρα, ό,τι δηλώσει είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και αυτό οφείλεται στη δύναμη και στη δουλειά που κάνει το ΕΠΑΜ. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό εάν όλοι δεν βάλουν τα δυνατά μας. Ξέρετε τι απλό. Είναι πολύ απλό. Αυτό μου το έλεγε ο παππούς μου. Ο παππούς μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απλός, αγράμματος. Ούτε την Τετάρτη Δημοτικού δεν είχε βγάλει. Εντάξει, αγράμματος άνθρωπος. Όταν του είπαν ότι κινδυνεύει η πατρίδα του, σηκώθηκε και γενετής κουτσός να πάει να πολεμήσει στο αλβανικό. Όταν του είπαν εσύ είσαι γιώτα 5, δεν πας. Λέει δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορώ να πάω εγώ. Και τον βάλανε μουλαρά και ανέβηκε πάνω με τα πόδια. Όταν γύρισε, δεν μπορούσε λόγω της οικογένειάς του, ο ίδιος το νιώθε, να πολεμήσει ή να ενταχθεί. Δεν είχε ποτέ πολιτικοποίηση κτλ. Λοιπόν, τι έλεγε όμως. Ξυπνούσα το πρωί και σκεφτόμουν τι ζημιά θα τους κάνω, ρε. Τι θα τους κάνω. Αυτό. Από εκεί ξεκινάει, το λέει και ο μεγάλος δάσκαλος αντίστασης, ο Γλινός. Από εκεί ξεκινάει η αντίσταση. Και το τι θα τους κάνω είναι κάτι πολύ απλό για τα οργανωμένα μέλη του ΕΠΑΜ. Δεν είναι να τους κάνουμε οτιδήποτε. Α, χθες είδα τον Στέφανο. Ο Στέφανος έμαθε ότι ήταν αδιάθετα κομμάτια του Ελευθερωτή της εφημερίδας. Και το θεώρησε αδιανόητο αυτό το πράγμα. Της πήρε υπομάλης και πήγε και έκανε δουλειά στο Σύνταγμα μόνος του. Αυτό είναι ντροπή για τον πυρήνα του και ντροπή για όλους μας. Όχι για τον Στέφανο. Γιατί έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Γιατί είναι η δική μας υπόθεση. Δεν είναι κάποιων τρελών που πάνε και τη φτιάχνουν ή τη γράφουν ή τη κάνουν. Είναι η δική μας υπόθεση. Ακόμη και διαφωνούμε. Ακόμη και διαφωνούμε. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Σημαίνει ότι η δημοκρατία τι σημαίνει. Πρώτα και κύρια, όταν αποφασίζει δράση η πλειοψηφία, εγώ υποτάσσομαι και είμαι καλύτερος από όλους μόνο και μόνο για να δω αν αυτό που πιστεύω και που έχω με το οποίο έχω διαφωνήσει ισχύει ή όχι. Αν είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος. Αν δεν είμαι, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό. Και ξέρουμε πώς να απομονώνουμε αυτούς που δεν είναι καλών προθέσεων, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το στοιχειώδες. Έχουμε ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε, να τα κάνουμε δικά μας. Η εφημερίδα είναι ένα από αυτά. Δεν είναι δυνατόν μόνος του. Πόσος έδωσες χθες? Ναι, πρέπει να πει στους επαμίτες ότι ο ταξιτζής που μένει για μεροκάματο εκεί ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς να το βγάλει είναι ο πρώτος που θα πάρει την εφημερίδα και όχι μόνο. Εγώ ξέρω ταξιτζίδες που είναι φίλοι του ΕΠΑΜ, όχι μέλη. Τα μέλη εντάξει, αλλά οι φίλοι που έχουν τις εφημερίδες μέσα και όποιος μπαίνει δεν γίνεται να πάρει κούρσα χωρίς ελευθερωτή. Δεν είπα, πάει πακέτο. Και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί τους έχω ρωτήσει. Εσείς, γιατί όταν είσαι επαγγελματίας και εξαρτάσαι από το μεροκάματο, δεν είναι και εύκολο, ούτε μπορείς και εσύ να το πετήσεις κάτω. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί κρίνει το μεροκάμα, χάσει τον πελατεία. Έτσι. Και παλεύει ένα 24ωρο για 16€. Είναι ένα ζήτημα αυτό το πράγμα. Και όμως το κάνουν. Και όταν τους ρωτάς, μα ρε παιδί μου, το δέχονται με μεγάλη χαρά. Τότε εμείς που είμαστε. Τι κάνουμε. Πάντως, και για να τελειώσω γιατί τα προτραβήξαμε, ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο δίκιο είχε ο Κολοκοτρώνης. Εγώ τον θεωρώ στρατιωτική ιδιοφυΐα. Ό,τι και να λένε οι περίεργοι τύποι που δεν έχουν ιδέα από ιστορία. Λοιπόν, πόσο δίκιο είχε ο Κολοκοτρώνης όταν έλεγε, να μου επιτρέψετε να το διαβάσω όμως, γιατί αυτή η ιδιαίτερα ελληνικότητα του λόγου που με συγκινεί ιδιαίτερα. Η αρχηγία ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μία τυραννία. Διότι έκαμνεν και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή και να του φεύγουν κάθε μέρα και πάλι να έρχονται. Να βαστάει ένα στρατόπεδο μόνος του με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια. Να του λείπουν και ζωοτροφίες και πολεμοφόδια. Και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγός. Ενώ στην Ευρώπη ο αρχιστράτηγος διατάτη τους στρατηγούς, η στρατηγή του συνταγματάρχας, η συνταγματάρχη του σταγματάρχας και ούτω κατεξής. Έκανε το σχέδιό του και εξεμπέρδευε. Να μου δώσει ο Βελικτών 40.000 στράτευμα το εδιοικούσα, αλλά αυτουνού να του δώσουν 500 Έλληνας δεν μπορούσε ούτε μία ώρα να τους διοικήσει. Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτσια του. το Θεό του. Και έπρεπε να κάνει δουλειά, κανείς με αυτούς. Άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολακεύει κατά τους ανθρώπους. Προσωπικά το έζησα και το ζω μέσα στο ΕΠΑΜ. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Προσωπικά εντάχθηκα στο ΕΠΑΜ έχοντας καθαρά μέσα μου το γιατί οφείλει να υπάρχει μια τέτοια οργάνωση σαν το μέτωπο. Και εντάχθηκα, δεν θέλω να πω ότι ήμουν ο μόνος που το είχα ή το είχα πιο καθαρά από όλους, αλλά το είχα απόλυτα καθαρό και, και παραμένει καθαρό μέσα μου. Και εντάχθηκα για να υπηρετήσω σαν απλός στρατιώτης. Όποιος με γνωρίζει το ξέρει πολύ καλά. Το μόνο που ζητούσα και ζητάω είναι να έχω την ελευθερία που χρειάζεται ο στρατιώτης στο καραούλι του για να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί ενάντια στον εχθρό. Ποτέ μου δεν φαντάστηκα ότι θα έπρεπε να αναλάβω την αρχηγία ενός στρατεύματος με τον τρόπο που περιγράφει ο Κολοκοτρώνης. Ποτέ μου δεν το θέλησα. Γι' αυτό και ίσως να έχασα πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας τον κατάλληλο στρατηγό για να υπηρετήσω κι εγώ στον ίν υπερπάντων αγώνα για την πατρίδα και το λαό μου. Όπως ακριβώς είχα ανατραφεί να κάνω και όπως έκαναν οι ήρωες που είχα σαν πρότυπό μου. Και την ιδεολογία που συμμερίζομαι ακόμη και σήμερα. Όμως, όσο κακά κι αν μου καταμετρήσει κανείς, και είναι σίγουρο ότι διαθέτω μπόλικα, ουδής μπορεί να με πει κοιωτή, ότι δεν αναγνωρίζω το καθήκον μου όταν αυτό είναι μπροστά στα μάτια μου. Όταν δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και θα το τραβήξω ως το τέλος. Ως εκείνη την πολυπόθετη στιγμή που ο λαός μας τα γιορτάζει ελεύθερος και αφέντη στην πατρίδα του. Και τότε ο παντοδύναμος μπορεί να με πάρει. Αυτή τη συμφωνία έχω κάνει. Και να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι το έργο της ζωής μου, αυτό είναι το καθήκον μου, αυτή είναι η κληρονομιά που αφήνω στους δικούς μου. Δεν μου έχει μείνει άλλωστε τίποτε. Τίποτε άλλο δεν έχω. Μόνο η ρίση του Ρήγα, που από τότε, από 16 χρονών όταν το διάβασα, χαράθηκε βαθιά μες στην καρδιά μου. Κάλιο για την πατρίδα. Κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί. Έστω και όσο ο φικιάλιος, όπως έλεγε ο Ρήγας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας, ακόμα μια φορά, ο Δημήτρης Καζάκης, πυροδότησε τη σκέψη μας και πιστεύω ότι θα γίνει πολύ ανταλλαγή απόψεων αρκετά σοβαρή και σπουδαία. Συγγνώμη, συγκινήθηκα λίγο. Υπάρχει κάποιος συναγωνιστής που θέλει να κάνει μια ερώτηση, να υποβάλει κάποια εισήγηση για όλα όσα ακούστηκαν, για όλα... Ο Ρήγας, ναι, έλα. Τοποθέτηση. Να γίνει μια τοποθέτηση, ζητάει ο συναγωνιστής, σχετικά με τις γαλλικές εκλογές. Σήμερα είναι ο δεύτερος γύρος, δεν είναι? Αύριο είναι ο δεύτερος γύρος. Αύριο. Ναι, ναι. Όχι αύριο, μεθά... Πότε είναι? Αύριο είναι Κυριακή, δεν είναι? Αύριο, ναι. Λοιπόν, καταρχάς δεν θέλω να επεκταθώ, διότι έχω γράψει πολύ αναλυτικά για την εκτίμησή μου για τον πρώτο γύρο των εκλογών και τον τρόπο που... το διακύβευμα, να το πούμε έτσι, στη Γαλλία. Πως μεγάλη μου ευχαρίστηση έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου και έχει βοηθήσει πολλούς και στην Ευρώπη να δουν τέλος πάντων κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Ακόμη και στην ίδια τη Γαλλία. Τι θέλω να πω με αυτό? Επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε και που λίγος πολύ το συζητάμε και στην πατρίδα μας, μόνο που στην πατρίδα μας είναι πιο οφθαλμοφανές. Το επίδικο ζήτημα είναι η εθνική αυτοδιάθεση των λαών. Αυτό είναι το θέμα. Εκείνη είναι η διαχωριστική γραμμή σύγχρονη. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και στα μεγάλα κράτη, αυτά τα παλιά ιμπεριαλιστικά κράτη που θεωρούσαμε, τέλος πάντων εμείς που διαβάζαμε ή θεωρούσαμε ότι ξέραμε τα πράγματα, ως λιμένο το εθνικό ζήτημα. Καθόλου λιμένο. Ο ίδιος ο ιμπεριαλισμός ανασκάπτει και αναθέτει το εθνικό ζήτημα ακόμη και στις μητροπόλεις του. Αυτό μπαίνει. Με μια διαφορά. Ότι εκεί πλέον το προσπαθεί να το εκφράσει μια δύναμη που είναι αυτό που λένε μακροδεξιά. Αλλά πέστε μου ρε παιδιά, ποιος είναι πιο ακροδεξιός? Ο Μακρόν επισήμως έχει τοποθετηθεί ότι θέλει ευρωπαϊκή κυβέρνηση, Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών, Γερμανό δηλαδή, έτσι, και συγκεκριμένες αλλαγές που πρέπει πλήρης κατάργηση των κοινωνικών πολιτικών και των εθνικών πολιτικών κτλ. Τελικά ποιος είναι ο πιο ακροδεξιός? Η Λεπέν, εντάξει, η Λεπέν έχει πιο ακραίες δεξιές θέσεις στο ζήτημα των μεταναστών. Το δέχομαι. Αλλά οι άλλοι εφαρμόζουν αυτά που λέει η Λεπέν, αν δεν κάνουν λάθος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στα υπόλοιπα η Λεπέν τι λέει? Η χώρα μου να είναι ελεύθερη, να αποφασίζει ο λαός μου. Το εννοεί? Όχι. Γι' αυτό και αυτό που γράψαμε και αναλύσαμε είναι το εξής. Ότι το επίδικο ζήτημα εκεί, η βασική κοινωνική δύναμη που αντιστέκεται ενάντια στην αυτοδιάθεση του γαλλικού λαού, ποιος είναι? Το τραπεζικό καρτέλ. Τι λέει για το τραπεζικό καρτέλ η κυρία Λεπέν? Απολύτως τίποτα, ό,τι δεν λέει και ο Μελανσόν. Δεν λέει ο Μελανσόν. Σε αυτό αριστερά-δεξιά ταυτίζεται. Σε αυτό το επίδικο. Γιατί δεν μπορεί η Γαλλία να φύγει από το ευρώ. Εμείς μπορούμε. Είναι εύκολο. Έχουν χρεοκοπήσει δικές μας τράπεζες. Το μόνο που χρειάζεται, βάλε εισαγγελία και τελειώνεις. Στη Γαλλία, όταν είναι 4 με 6 φορές τα τραπεζικά ενεργητικά πάνω από το γαλλικό ΑΕΠ, ακαθάριστο χωρίς προηγιών, το να φύγεις από το ευρώ είναι πολύ πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να αποφασίσεις να κατεβάσεις τα ρολά στις γαλλικές τράπεζες. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ούτε το λαϊκό μέτωπο του 36. Γι' αυτό κατέρευσε. Με καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θέλει μια καινούρια δύναμη να αναλυθεί. Υπάρχουν δείγματα. Ο Ασελίνο που πήγε αρκετά καλά για τα δεδομένα της Γαλλίας. Έτσι. Και σε ένα σύστημα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το οποίο είναι τρελό. Είναι τρελό. Το έφτιαξε ο Ντεγκόλ το 1958, το οποίο τι λέει, πέρα από το προεδρικό σύστημα, έχει ακόμη για κοινοβουλευτικές εκλογές σε 2 γύρους. Δηλαδή, έχουν χωρίσει σε δεν θυμάμαι πόσα, 30, όχι πολύ περισσότερα. Πώς το λένε, περιφέρειες, εκλογικές περιφέρειες στη Γαλλία, όπου εκεί μπορεί να κατεβεί οποιοδήποτε θέλει υποψήφιος. Οποιοςδήποτε. Είτε έχεις σε κόμμα, αν και θέλεις 500 ψήφους που να σε υποστηρίξουν και οικονομικά για να κατέβεις υποψήφιους. Αλλά τέλος πάντων, κατεβαίνεις υποψήφιους σε αυτήν την ιστορία. Αλλά στο δεύτερο γύρο πηγαίνουν οι 2 που πήραν τα υψηλότερα ποσοστά. Ή εκλέγεται μόνο αυτός ο βουλευτής που πήρε στην περιφέρεια 50% συν 1. Αλλιώς οι 2 επικρατέστεροι πάνε δεύτερο γύρο. Αυτό ούτε το πλειοψηφικό της ΕΡΕ δεν μπορούσε να το επιβάλλει στην Ελλάδα. Είναι αυτό που ισχύει στην ουσία στις δημοτικές εκλογές εδώ στην Ελλάδα. Και που μας το φέρανε ωραία φτιαγμένο στο δόγμα Τρούμαν. Το ξέρετε, το δόγμα Τρούμαν ήρθε. Όπλα, λεφτά για τον εμφύλιο και τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πρέπει να ελέγξανε. Γιατί ήταν λαϊκός θεσμός η τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να το ελέγξουν. Αυτό γίνεται όταν σήμερα στη Γαλλία. Φαντάζομαι τώρα να ήμασταν εμείς εκεί. Τι λεφτά χρειαζόμαστε και τι δυνατότητες πρέπει να έχεις για να σπάσεις αυτά τα πράγματα. Με καταλαβαίνεις. Υπάρχουν λοιπόν. Ο Ασελινό για τα δεδομένα πήγε καλά. Δηλαδή μπήκε, πώς να το πούμε, μπήκε στον πολιτικό χάρτη της Γαλλίας. Αυτό, με αυτή την έννοια τώρα λέω. Από την άλλη υπάρχει ο Νικόνοφ, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που δεν κατόρθωσαν. Εάν δεν πιστούν να ενωθούν όλοι μαζί, να φτιάξουν ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο να προτάσει ακριβώς αυτό το ζήτημα που λίγος πολύ προτάσουμε και εμείς και που μπαίνει με την ιδιαιτερότητα που μπαίνει με τη Γαλλία, την έχουν βαμμένη. Προσωπικά, επειδή έτσι αλλιώς, αν ήμασταν στη Γαλλία, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να επιλέξουμε σε ένα μακεβελικό σύστημα, έτσι, ο τρόπος εκλογής των προέδρων δεν είναι δημοκρατικός. Η ίδια η εκλογή Προέδρου δεν είναι δημοκρατικό στοιχείο, είναι στοιχείο της μοναρχίας που επιβίωσε στον κοινοβουλευτισμό. Άρα έπρεπε και εσύ μακιαβελικά να το κρίνεις. Προκειμένου λοιπόν να πω το κατασυνείδηση που είπε ο Μελανσόν και έγινε ρεντίκολο των σκυλιών, έτσι, θα έλεγα πηγαίνετε ψηφίστε Λεπέν. Ξέροντας πολύ καλά ότι η Λεπέν δεν πρόκειται να κάνει βήμα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέροντας πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα ούτε θα μπορεί να διοικήσει. Εκτός και αν έχει κανένα την άποψη, να τη συζητήσουμε, εγώ δεν την έχω, την εκτίμηση, ότι η Λεπέν θα φτιάξει στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα καίει Εβραίους και μετανάστες. Αν ισχύει αυτό, που δεν το βλέπω να το κάνει η Λεπέν, βλέπω να το κάνει η Μέρκελ αυτό το πράγμα και το βλέπω να το κάνουν στην πατρίδα μου αυτό το πράγμα, έτσι, τότε γιατί να μην ψηφίσω. Να ψηφίσω, να τα φάει τα μούτρα της, έτσι αλλιώς τι έκανε, στη δεύτερη περίοδο τι έκανε, είπε αυτό που εννοούσε στο πρόγραμμά της. Παιδιά, εγώ δεν έλεγα να φύγουμε από το ευρώ, διπλό νόμισμα έλεγα. Για να πληρώσουν οι τράπεζες πιο εύκολα τα χρέη τους. Αυτό είπε η Λεπέν. Και ξεκάθαρισε το τοπίο, ή άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Για φαντάσου αν βρισκόταν και πρόεδρος. Θα έδινε δυνατότητα να γεννηθεί κάτι καινούριο. Με όλη την αντιφατικότητα φυσικά που θα υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Εκτός και αν θεωρούμε, ξαναλέω, αλλά δεν έχω διαβάσει κάποιο σοβαρό σχολιαστή είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού, που είτε υποστηρίζει Μακρόν είτε δεν υποστηρίζει Μακρόν, είτε είναι στην αριστερά είτε στη δεξιά, που να λέει στα σοβαρά ότι φοβούνται κρεματόρια με τη Λεπέν. Αν δεν υπάρχει αυτό το θέμα, τότε γιατί πια ποιο λόγο. Ποια είναι η διαφορά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Προκειμένου να έχω το Μακρόν και να μου λέει, όχι, κοιτάξτε να δεις κάτι, η κυδαιμονία που εσύ εφαρμόζει παράτυπα, παράνομα και από κάθε άποψη έτσι είναι παράνομο, όχι, τώρα είναι νόμιμο για να το βάλουμε μέσα στις πρωτογενείς συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον οι άλλοι θα πατήσει κόντρα. Τουλάχιστον, πώς το λένε, προς το συμφέρον το δικό της, γιατί προσπαθεί να εκφράζει πώς να το πούμε, την υποσυρρήκνωση γκολική δεξιά, την πάλε ποτέ, ό,τι υπάρχει ας πούμε στη Γαλλία. Αυτό πάει να κάνει η Λεπέν, γι' αυτό και προσπάθησε να αποβάλει τα παλιά του μπαμπά της, τη σύνδεση με τις παραστρατιωτικές οργανώσεις, με τους παλιούς λεγεωνάριους, με αυτά που είχαν κάνει οι ΟΑΣ στην Αλγερία και την προσπάθεια να δολοφονηθεί ο ίδιος ο Ντεγκόλ όταν αποδέχτηκε την ανεξαρτησία της Αλγερίας και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό νομίζω εν συντομία όσο μπορεί να πει κανείς. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, τοποθέτηση από συναγωνιστές, παρακαλώ. Η Ειρήνη Αντωνίου, παρακαλώ. Δημήτρη, αν κατάλαβα καλά... Ακούω. Είπες ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα έχουν γίνει τόσες ανεξάρτητες ευρωπαϊκές αρχές που εμείς θα έχουμε ένα σύνταγμα τελείως άκυρο στην πράξη και δεν θα μπορούμε να επικαλεστούμε ούτε νόμους, διεθνείς, ευρωπαϊκούς, οτιδήποτε για να αντιδράσουμε. Τι κάνει το ΕΠΑΜ μέχρι το τέλος του 2017 και αν δεν κάνει τίποτα, τι θα κάνει μετά, από το 2018. Λοιπόν, καταρχάς το ΕΠΑΜ κάνει και συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερα. Και δεν το κάνει μόνο στην Ελλάδα, το κάνει και διεθνώς. Λοιπόν, να πούμε πολύ σύντομα. Καταρχάς δεν είπαμε μέχρι το τέλος του 2017, λέω μέχρι το τέλος του 2018 έχει μπει. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του 2018 η κυβέρνηση θα έχει ετοιμάσει τα πράγματα έτσι ώστε ακόμη και το Σύνταγμα της χώρας να μην αποτελεί τυπικό ενοχλητικό στοιχείο ή εμπόδιο. Δηλαδή, η αναθεώρηση για παράδειγμα που όλοι συζητάνε θα είναι μια συμφωνία κυρίων και κυριών, του αδελφάτου της πολιτικής, λοιπόν, όπου θα αποφασίσει το εξάπλο πράγμα. Θα αφαιρεθεί οτιδήποτε από το Σύνταγμα μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Και το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο στα τέλη του 2017 θα είναι μια καινούργια συνθήκη της Λισαβόνας, τροποποιημένη στα σημεία εκείνα που θα ενισχύουν τις εξουσίες των υπερεθνικών οργάνων. Σαν υπερσυνταγματικές εξουσίες όλων των οργάνων. Γι' αυτό πασχίζουν πάση θυσία να έχουν προέδρους στις βασικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να είναι ισχυρή. Τι είπε η Μέρκελ για τον Μακρόν μετά τον πρώτο γύρο? Η δήλωσή της είναι χαρακτηριστική. Ο Μακρόν θα είναι ισχυρός πρόεδρος. Γιατί χρειάζονται ισχυρό πρόεδρο στη Γαλλία? Γιατί ο Γάλλος πρόεδρος έχει συνταγματικές εξουσίες. Κατά τη γνώμη μου, αντιδημοκρατικά, αλλά έχει συνταγματικές εξουσίες. Αν λοιπόν ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι από τους προωθητικούς παράγοντες της νέας συνθήκης, τότε παρακάμπτουν τα κοινοβούλια και οι λαοί. Καλά, σιγά μην μας νοιάζει. Μας τους νοιάζει οι Έλληνες. Όχι. Νοιάζει όμως για τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν αποδείξει με την υποψηφισμό ότι έχουν τεινάξει τον αέρα συνταγματικές συνθήκες προηγουμένα. Καταλάβεις τι λέω? Λοιπόν, έτσι λοιπόν προσπαθούν να ισχυροποιήσουν με δικούς τους ανθρώπους εκεί που πραγματικά έχουν υπερσυνταγματικές εξουσίες θεσμοί της εκτελεστικής, για να προχωρήσουν με τους θεσμούς εκτελεστικής στη νέα συνθήκη. Να μην χρειαστεί να περάσουν από το δόκανο των δημοψηφισμάτων. Και δεν μιλάμε για τη χώρα μας, μιλάμε για τους άλλους. Αυτό είναι το καινούργιο. Τώρα, γι' αυτό και λέω, θέτω ένα θέμα. Έθεσα ένα θέμα. Μετά, ποιο είναι το θέμα? Δηλαδή, πώς μπορείς να διεκδικήσεις, αφού σου αλλάξει το Σύνταγμα και το συνταγματικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Ευρώπη, πώς μπορείς να διεκδικήσεις τη δική σου, εκτός από το ιστορικό σου δικαίωμα να είσαι έθνος και λαός? Με καταλαβαίνεις τι λέω? Αυτό εμείς το βάζουμε. Δεν είναι ότι το βάζουμε, αλλά μονίμως δεν βρίσκαμε. Τώρα μειώνεται η αντίσταση. Αντίσταση και μέσα στον αντιμνημονιακό χώρο, όπου το λέγαμε ότι παιδιά το εθνικό είναι πρωτίστως, ότι είναι το ζήτημα της αυτοδιάθεσης, είναι παιδιά, είναι χοντρό. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων, ακούγαμε από τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, όχι, το θέμα είναι η εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία υφίσταται όταν αναγνωρίζεις ένα λαό και σαν έθνος το δικαίωμα σε μια πατρίδα. Ως ιονίες το δικαίωμα. Σωστά. Άμα στο αφαιρέσουν αυτό, τι έχεις να πεις? Τι ακριβώς θα πας να διεκδικήσεις? Τώρα, γι' αυτό μέσα στα πλαίσια αυτά, εμείς επιχειρούμε να κάνουμε το εξής. Το πρώτο, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο μόνος πόλος που μπορεί να υπάρξει ως αντίπόλος στο σημερινό καθεστώς είναι πόλος ούτε αριστερός, ούτε ριζοσπαστικός, ούτε μπουλκουμέ, ούτε δεξιός φυσικά. Αλλά πατριωτικός, δημοκρατικός πόλος. Αυτός. Και αυτός θα οφείλει να ιδρυθεί με τις σύμμαχες δυνάμεις και το ΕΠΑΜ. Με ό,τι μπορεί να υπάρξει σήμερα. Το ταχύτερο δυνατό. Το ταχύτερο δυνατό. Το ότι έχουμε χάσει χρόνο, το ότι έχουμε περάσει χρόνος χωρίς να έχουμε σοβαρά αποτελέσματα, τουλάχιστον στην επιφάνεια, οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς καθυστερούμε τα πράγματα για να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια στον όποιον θέλει να ενταχθεί, να ενταχθεί. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας οργασμός δουλειάς κεντρικά σε αυτό το επίπεδο, ώστε να μπορούμε να έχουμε συζητήσεις με όλους, να λιάνουμε ό,τι μπορεί να λιανθεί. Να μην μπει το οτιδήποτε στη μέση. Μόνο το πατριωτικό δηλαδή. Να ξεκαθαρίζουμε το πατριωτικό από τη μια. Πατριώτης είναι αυτός που διεκδικεί εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία στην πατρίδα του. Και τελειώσαμε, έτσι. Όλα τα άλλα υπό. Λοιπόν, και εθνική ανεξαρτησία σημαίνει νομισματική κυριαρχία. Αυτά που λέμε, να μην τα επαναλάβω. Λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει πατριώτες. Πατριώτες δεν είναι αυτός που πώς το λένε, ανακυγνώσκει αρχαία κείμενα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Τα ξέρανε άψογα και οι Γερμανοί κατακτητές όταν ήρθαν εδώ. Ο Μίκης Σοδωράκης μας έλεγε μια ωραία ιστορία. Η ιστορία ήταν εξής. Λέει, ποτέ μου δεν μπορούσα να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους που ερχόντουσαν με τους αγγυλωτούς και στο πέτο με τις νεκροκεφαλές, αναβαίνανε πάνω στην Ακρόπολη και θαυμάζανε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, πώς το λένε, απαγγέλλοντας απ' έξω και στη γλώσσα του, στην αρχαία δηλαδή, ποίηματα του Ομήρου, αποστροφές του Ομήρου, ας πούμε, και των άλλων τραγικών ποιητών της αρχαιότητας, και μετά κατεβαίνανε κάτω και σκοτώνανε παιδάκια. Γιατί κλέβανε κονσέρβες από τα φορτηγά τα γερμανικά, γιατί πεινάγανε. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Σωστό. Προφανώς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον οποιονδήποτε στρατεύεται σε αυτήν την ιστορία ή μπορεί να στρατεύεται σε αυτήν την ιστορία, να μην έχει κανένα επιχείρημα να πει «Α, εγώ δεν μπήκα γιατί το Καζάκης με έβρισε». Καταλαβαίνεις τι λόγο. Δηλαδή, να λιάνουμε ό,τι μπορεί να λιανθεί, ώστε να μπορεί να ενταχθεί. Και να είναι μάχημος. Όχι να ενταχθεί για να το βγάλουμε βουλευτή. Να ενταχθεί και να είναι μάχημα, να προσφέρει. Στο μέτρο του δυνατού. Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καθυστερούμε μεν, αλλά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δε. Και θα εντυπωσιαστείτε από το αποτέλεσμα. Σας το λέω από τώρα, θα εντυπωσιαστείτε. Από το τι κόσμος αυτή τη στιγμή, είτε σε μεμονωμένες προσωπικότητες, είτε σαν κινήματα υπακτά, όχι Λίλα Πάουζε, μόνο ματεπώνυμο, λέγε με Μίτσο Κολλήρα, έφτιαξε και εγώ το κίνημά μου. Έτσι, λοιπόν, δεν έχεις τι να κάνεις, φτιάξεις ένα κίνημα. Λοιπόν, και ενίοτε η πιο μέτωπο. Λοιπόν, μου έχει καθίσει εδώ το μέτωπο στην Νη. Εδώ μου έχει καθίσει. Λοιπόν, ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια γίνεται. Ταυτόχρονα στο εξωτερικό γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, υπεράνθρωπη προσπάθεια και από τους επαμίτες που είναι έξω και στις διεθνείς σχέσεις και ιδιαίτερα από τον Λεωνίδα, τον Χρυσανθόπουλο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή δουλειά. Αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Λεωνίδας δεν το έχει κάνει ολόκληρη η διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για δεκαετίες. Έχει πάει στην ΥΠΑ αρμοστία των ΗΠΑ. Συγγνώμη. Των ΗΠΑ είναι, τέλος πάντων. Εν τέλει. Λοιπόν, των Ηνωμένων Εθνών και έχει κινήσει διαδικασίες εκεί. Δεν είναι ότι εντάξει, κάνα μια αναφορά. Αναφορά μπορεί να κάνει ποιος θέλει. Δεν είναι δύσκολο. Και έχει κινήσει διαδικασίες οι οποίες ενδεχομένως να βγάλουν θετικά αποτελέσματα, τα οποία να είναι προς όφελός μας. Να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και όχι μόνο σαν ΕΠΑΜ, αλλά και σαν αυριανή κυβέρνηση. Έχει μεγάλη σημασία. Να διευκολύνει τον ρόλο σου. Έχει περάσει από όλα τα υπουργεία. Έχει βρει τους επικεφαλείς των Υπουργείων, όχι τους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι σήμερα είναι άνευροι, δεν είναι, αλλά τους καθ' αυτό προϊστάμενους, οι οποίοι θα μείνουν, είτε είναι κυβέρνηση είτε όχι. Και να δουν αντιδράσεις. Και οι αντιδράσεις είναι φοβερές. Είναι του στυλ, καλά, γιατί καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν μας τα λέει αυτά? Έτσι, μπράβο. Ναι, εντάξει, θα τους εξηγήσουμε εμείς ότι δεν υπάρχει. Το ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει. Απλά κάνουν το μαλάκ. Συγγνώμη για την έκβαση. Γιατί κάνουν το μαλάκ? Γιατί πολύ απλά θα τους ζητήσει ευθύνες. Μα το επόμενο βήμα του ζητήσει ευθύνες. Έτσι. Και μάλιστα κατόρθωσε μόνος του, γι' αυτό σας λέω ορισμένες φορές, δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι και μόνος του ένας άνθρωπος. Μόνος του. Ο Ρήγας ποιος ήταν? Μόνος του ήταν. Έτσι. Ένα έθνος μόνος του. Και έφερε τα πάνω κάτω. Και με το θάνατό του ακόμη. Λοιπόν, ο Λεωνίδας μόνος του κατόρθωσε να εξαναγκάσει την Πενελούξ, 3 χώρες της Πενελούξ, να κινήσουν τη διαδικασία για ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πεις, για το Θεό Αθήνα. Βεβαίως. Αλλά δεν το κατάφερε κανένας άλλος. Με συγχωρείτε. Αυτά καταγράφονται. Είναι κοιτάπια. Τα οποία όταν θα υπάρξει μια ελεύθερη δημοκρατική κυβέρνηση, πατριωτική, εδώ σε αυτόν τον τόπο, θα είναι τα βασικά της ερίσματα. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και θα είναι δικά της ερίσματα, που τα έχουν φτιάξει τα δικά της παιδιά. Οι δικοί της άνθρωποι. Δεν τα κάνουν από φιλανθρωπία διάφοροι διεθνείς οργανισμοί. Α, κοιτάξτε τους κακόμοιρους Έλληνες πώς συμπεριφέρονται. Όχι. Είναι τα δικά της παιδιά που αγωνίζονται μέχρι τέρμα και τους δημιουργούν προϋποθέσεις για να μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Για να βγεις μετά σαν εξουσία και να πεις μάγκα, εγώ το έχω. Το αν δεν με υπολόγισες και με είδες μικρό το μάτι σου. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτή τη δουλειά κάνει το ΕΠΑΜ. Και χάρη στη δύναμή του σήμερα απέναντι μια αντιμνημονιακή, πώς το λένε, συνστρατιά που μας έλεγε εθνικιστές, φασίστες του περιθωρίου, κάθεται και μιλάει μαζί μας. Και λέει, ναι, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι κάναμε λάθος. Δεν ξέρω τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι μπορώ να κερδίσω από εδώ και μπρος. Αρκεί και εγώ να επιταχύνω τις διαδικασίες μου. Εννοώ οργανωτικά και πολιτικά. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει γειτονιά για γειτονιά στο ΕΠΑΜ, στη χώρα, που να μην είναι του ΕΠΑΜ η γειτονιά. Δεν ξέρω, να βρούμε τρόπο. Αν χρειάζεται βοήθεια, να έρθει βοήθεια. Αν δεν μπορεί να έρθει κανείς, να έρθω εγώ. Αλλά δεν θέλω να ξανακούσω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι άσχημη η γειτονιά. Δεν ακούνε οι άνθρωποι. Να με πάρετε από το χέρι να σας δείξω πώς τουλάχιστον εμένα με ακούνε. Γιατί δεν γίνεται να είμαι εγώ ιδιαίτερη περίπτωση. Εμένα γιατί με ακούνε. Θα μου πεις, σ' ακούω και μετά φεύγουν. Ωραία. Ας μας ακούσουν πρώτα και μετά πρέπει να τους κερδίσουμε. Τι να γίνει, παιδιά. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Εντάξει. Αλλά όσο μου λένε και μου λένε συνέχεια, σε αγωνιστές με συγχωρείτε, όποτε εισπράκτω αυτό το πράγμα που είπα το κολοκοτρονέικο, γιατί μου το πάνε το κολοκοτρονέικο, δεν το βγάλα το μυαλό μου, την ήξερα τη ρίση, αλλά δεν μου ερχόταν στο μυαλό. Μου λέει καλό είναι, αλλά καλύτερα να ακούς το ΕΠΑΜ παρά να το βλέπεις. Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας, δεν είναι πρόβλημα αυτού που το λέει. Και τέλος πάντων αυτός που μπορεί να το λέει, αν έχει κακή προαίρεση, το απαντάς και εσύ και εγώ έχω ακούσει για σένα τους επούστης, αλλά δεν ξέρω. Και τελειώνεις. Αλλά αυτός που έχει καλή προαίρεση, που θέλει να ενταχθεί, να δουλέψει, να παλέψει δίπλα σου και στο λέει, τότε σοβαρά πρέπει να το πάρεις υπόψη σου και να ψαχτείς να δεις τι πάει στραβά. Γιατί κανένας μας δεν θέλει να είναι έτσι. Προσέχω, έτσι. Λοιπόν, αντίθετα θα θέλαμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Κολοκοτρώνη να έχει μια οικμάδα ουσιαστικά Ελλήνων, 500 τα κάνανε τότε. Αυτό που λέει μέσα στο τέτοιο, αν δίνανε στον Βέλικτον 500 Έλληνες, δεν έκανε τίποτα, είναι αλήθεια. Με 500 Έλληνες έγιναν ό,τι έγινε. Με 500 Έλληνες. Αν δείτε σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Διαφορετική βέβαια σε κάθε στιγμή, αλλά τόσοι ήτανε. Και το καταφέρανε. Οι υπόλοιποι σφαζόντουσαν μεταξύ τους. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μπορούσαν να επικαλεστούν. Έτσι θα γίνει. Από 500 Έλληνες θα γίνει πάλι. Θερμοπύλες. Από τότε. Το έχουμε σκηνή ρεμένο. Πρώτα σφάζονται οι 300 και μετά ξυπνάει το... Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Θερμοπύλες τακτήκαμε κι εμείς να φυλάμε. Αλλά ρε παιδιά, να τις φυλάμε. Όχι να είναι μπατασκυλιαλέστε. Αυτό λέω. Να δείχνει στον κόσμο ότι είσαι προς τιμή σου είναι να είσαι ανήκει στο ΕΠΑΜ. Είναι τιμή σου. Όχι γιατί το θέλουμε εμείς, αλλά γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας πολιτικός χώρος που θέλει να απελευθερώσει αυτή τη χώρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω, γιατί καλά γκρινιάξαμε και καλά τα λέμε αυτά, εγώ προσωπικά, παρόλη την κούραση και την καταλαβαίνω και πολύ καλά και αρχίζει και εμένα να επιδράσει στην υγεία μου αυτό το πράγμα, αυτά τα 7 χρόνια συνεχούς. Ποτέ δεν ήταν καλύτερα. Γι' αυτό παρά το γεγονός ότι έχω σοβαρό πρόβλημα με τη μέση, πολύ ισχυρότερο από ό,τι το περίμενα, παρά το γεγονός ότι πολύ εύκολα παθαίνω βροχοπνευμονίες περίεργων για την κράση μου σαν άνθρωπος. Αρχίζει δηλαδή και το, όπως μου είπε και ένας φίλος εξ Αμερικής γιατρός, μου λέει τι γίνεται Δημήτρη, you're falling apart, διαλύεσαι. Λοιπόν, εγώ είμαι πιο έτοιμος από ποτέ να γυρίσω 40 φορές στην Ελλάδα και ακόμη τόσες και ακόμη περισσότερες, να πάω εκεί που δεν έχει πατήσει άνθρωπος, να το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα και να το ξανακάνουμε. Παιδιά, απλά χρειάζομαι προσκλήσεις. Όχι για να μου πληρώσετε κανένα στα έξοδα, όχι. Θα βρούμε τον τρόπο. Αλλά την ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει η πρόσκληση. Πρόσκληση είναι εγώ είμαι έτοιμος για τη μάχη, θέλω βοήθεια, έλα να βοηθήσεις. Αυτό. Δεν θέλει χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, να ενημερώσω. Ώρα 2:30 θα κάνουμε ένα διάλειμμα μίας ώρας. Και παρακαλώ να πούμε στους συναγωνιστές που έχουν βγει έξω ότι έτσι κι αλλιώς γίνεται διάλειμμα στις 2:30 ώρα, σε 20 λεπτά περίπου, και να ξαναμπούν στην αίθουσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μία ερώτηση, τοποθέτηση θα έχουμε ακόμα. Παρακαλώ, ποιος θέλει να μιλήσει, να ερωτήσει. Ποιος έχει σειρά. Η Μαργαρίτα, εσύ. Δεν ξέρω. Η Μαργαρίτα Ηλούζη, λοιπόν. Σ' ακούμε, Μαργαρίτα. Καλημέρα σε όλους. Ήθελα να πω ότι... μου έκανε τρομερή εντύπωση και θα ήθελα να να πεις, Δημήτρη, κάτι γι' αυτό. Γιατί μπορεί να κάνω και λάθος ίσως. Ιστορικά θα πω, για εκείνη την εποχή με τη Φιλική Εταιρεία, ότι μέχρι σήμερα, ας πούμε, από την ιστορική έρευνα, φάνηκε ότι δεν υπήρχε αυτή η αντικειμενική πλάτη. Δηλαδή, μια ομάδα πλουσίων, ή πολιτικών ή αρχηγών κρατών ή δεν ξέρω τι, που να είναι η ανώτατη αρχή όντως της Φιλικής Εταιρείας. Όμως κάθε άνθρωπος που είτε ήταν οι άνθρωποι που τη συνέστησαν και οποιαδήποτε άλλα μέλη που ορκιζόντουσαν στο Ευαγγέλιο, το πιστεύαν ότι υπάρχει μια ανώτατη αρχή που είναι μυστική και είναι τόσο δυνατή και τόσο πολύ πάνω από όλους που πραγματικά έτσι, είχανε το ηθικό, αυτό θέλω να πω. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Έτσι έγινε, δηλαδή όντως ήτανε, θέλω να πω μετά και κάτι άλλο, αλλά απλά κάνω αυτή την ερώτηση. Ήτανε όντως κάτι το οποίο στην ουσία δεν υπήρχε σαν οργανωμένο, έτσι. Όμως το ηθικό και η πίστη έτσι και αλλιώς των ανθρώπων που συμμετείχαν και η αφοσίωσή τους, αφού με τη ζωή τους ορκίζονταν ότι εάν προδώσουν αυτούς τους σκοπούς θα πρέπει να το πληρώσουν με τη ζωή τους, οδήγησαν σε αυτήν την απελευθέρωση τελικά. Μαζί με άλλους παράγοντες, αλλά οδήγησαν. Λοιπόν, όχι, δεν υπήρχε δύο πράγμα. Αυτό είναι μια ωραία ιστορία για τα παιδιά που το λέγαμε στο δημοτικό. Δεν υφίσταται αυτό. Ό,τι είναι σήμερα το ΕΠΑΜ ή ήταν στα 6 χρόνια το ΕΠΑΜ, ό,τι συνάντησες μέσα στο ΕΠΑΜ ήταν στη Φιλική Εταιρεία και πολύ χειρότερα. Λόγω των συνδικών. Δεν μπαίνανε γιατί πιστεύανε. Μπαίνανε για τα γρόσια. Σου δείξω εγώ πιστολογραφία που έλεγε, ξέρεις, για να φτιάξω εγώ πυρήνα εδώ, θέλω και 8.000 γρόσια. Όλα και όλα το Ταμείο της Φιλικής την εποχή εκείνη ήταν 2.000. Και αυτά από την τσέπη των ιδρυτών της. Και ζήταγε ο άλλος για να στήσει πυρήνες στο Μοριά. 8.000 γρόσια. Όταν έφτιαξε τον Πεντρόμπη και του είπε, ξέρεις, το γνωστό παραμύθι, ο Τσάρος και πίσω μας αυτό και όλα αυτά. Α, ναι, στέλνει φερμάνι ο Πεντρόμπης, λέει, όλος ο Μοριάς μαζί μας. 400 πυρήνες στο Μοριά. Για να φτιάξω στρατό 500.000 γρότσια και τον έφτιαξα αύριο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα βλέπουμε ότι σήμερα σίγουρα δεν μπορεί να γίνει το ίδιο. Με την εξής έννοια, ότι ο κόσμος, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού νομίζω, δεν πιστεύει πια με αυτή την αφέλεια, έτσι δεν είναι, ότι ρωσόφιλος θα είμαι, αμερικανόφιλος, εκείνος ο χώρος, ο άλλος, με τον τάδε ηγέτη, είναι που θα με υποστηρίξει και θα με απελευθερώσει. Αυτό απλά το αναφέρω, έτσι. Και να πω το εξής, ότι βλέπω, το έχω δει αυτό στα χρόνια, αλλά απλά ήθελα να το πω, ότι είναι σημαντικό για μας όλους να, όταν μιλήσουμε σε έναν άλλον άνθρωπο, συμπατριώτη μας, έτσι, και τον πλησιάσουμε με όλα αυτά που παρέδεσες, να έχουμε την επίγνωση ότι μιλάμε για κάτι που κανείς άλλος δεν μιλάει στην πραγματικότητα. Τι εννοώ, κανείς άλλος αναγνωρίσιμος από τον κόσμο, έτσι, όχι η οικογένεια δύο άτομα και έχουν κάνει ένα κίνημα, γιατί άμα τους το πεις πάλι δεν ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι οι τάδε, που μπορεί να λένε την ίδια λέξη, εθνική ανεξαρτησία και οτιδήποτε, και μακάρι όντως και εγώ εύχομαι να υπάρχει μια συνεργασία και αυτά που είπες. Γιατί το λέω, διότι νομίζω ότι μέσα στον κόσμο υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό πάντα, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες της τόσης φτώχειας, της τόσης αδικίας, της τόσης παρανομίας, ότι ρε παιδί μου, αφού από καταβολής κόσμου, να το πω σε εισαγωγικά, δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, ξέρεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και το ζήτημα της εμπιστοσύνης, γιατί υπάρχει και το ότι άσε τώρα αυτοί που ήτανε και βγήκανε και είπανε και ιστορικά και όλα, ποιοι ήτανε και τα λοιπά. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης, αλλά όσον αφορά ότι ξέρεις υπάρχει ένας τέλεχος, υπάρχει ένας ηγέτης, δεν ξέρω τι. Ναι. Και το πρόβλημα αυτό ακριβώς, να το βάλω σε μια βαριά λέξη, της απιστίας, δηλαδή της μη εμπιστοσύνης, ότι Ποια μία ανεξαρτησία. Εμείς που είμαστε και μια κοτσιλιά κιόλας. Με συγχωρήσεις. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια τοποθέτηση όμως. Ναι, το έτσι δεν είναι. Το κλασικό. Δεν θέλω να κάνεις μια τοποθέτηση να σου απαντήσω εγώ. Προς Θεού. Αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, να το. Και μετά ελεύθερα τοποθετήσε, λες ναι, ναι, ναι. Τη σκέψη σου. Ναι, ναι. Απλά μόνο μια παρατήρηση. Είσαι μια ιστορική φάση πίσω. Δεν βάζει αυτά τα πράγματα τώρα ο κόσμος. Ο κόσμος, ξέρεις τι λέει τώρα, σε αυτή τη συγκυρία. Πείσε με ότι τη Βουλή την έχεις στο τσεπάκι σου να σε ψηφίσω να πας κυβέρνηση. Ναι, σωστό. Γι' αυτό και θέλουμε τις συνεργασίες. Για να πιστεί. Αυτός που δεν πιστεύει τίποτα, δεν είναι κύριε οργανωμένος, δεν ξέρει από αγώνες, δεν αγωνίστηκε ποτέ στη ζωή του. Έτσι. Όχι, δεν εννοώ να αγωνιστεί για δημοκρατικά δικαιώματα, να αγωνιστεί για μεροκάματο. Γι' αυτό το λέω, έτσι. Λοιπόν, και σου λέει τι, εγώ θέλω να πιστώ όπως καταλαβαίνει ο κόσμος και πείθεται, όχι όπως πείθεται ο σκεπτόμενος, έτσι, ότι την έχει στη τσέπη το 30% για τη Βουλή. Και τότε θα έρθω να σε ψηφίσω να πας κυβέρνηση. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμη. Εμείς το συγκρατούμε. Δεν θέλουμε να εμφανιστεί στο ΕΠΑΜ. Ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι επικεφαλής μεγάλων συλλογικοτήτων, όχι αστεία, που εκφράζουν μερίδες λαού. Έτσι. Μεγάλες κοινωνικές μερίδες λαού. Λοιπόν, ιστορικών συλλογικοτήτων, να το πούμε έτσι, με μεγάλο κοινωνικό βάρος, όπου σου έρχονται και σου λένε αυτό. Φίλε μου, το μόνο που περιμένω είναι να με σιγουρέψεις όταν μπεις στη Βουλή. Και μετά, ό,τι θες από μένα, ό,τι θες, να γλιτώσεις. Να με γλιτώσεις. Αυτό το πράγμα. Έχει πιστεί πλήρως για την πολιτική σου. Έχει πιστεί για αυτά που λες, για την αξιοσύνη σου, για όλα αυτά τα πράγματα που θα κάνεις. Αν μη τι άλλο, θα κάνεις κάποια από αυτά. Και αυτά είναι αρκετά. Στην κατάσταση που έχει βρεθεί. Ξέρεις πώς σκέφτεται ο κόσμος. Το λέω πώς σκέφτεται ο κόσμος. Λοιπόν, και τι σου λέει, πείσε με ότι θα μπει μέσα. Και οπότε, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι δεξί, μπορεί να είναι αριστερή, σου λέει εντάξει, κάνει μια μάζοξη, να πιστεί ο απλός κόσμος ότι το έχει στην τσέπη το τριαράκι και μετά δεν υπάρχει πλαφόν. Γιατί τι περιμένει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, την ψήφο περιμένει. Κακός ή καλός, την ψήφο περιμένει. Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Γιατί περιμένει την ψήφο? Γιατί είναι το μόνο όπλο που του έχει απομείνει. Δεν έχει κανένα άλλο όπλο. Δεν έχει κανενός είδους όπλο, πώς να το πούμε, διά του συνδικάτου ή των άλλων συλλογικοτήτων που έχει. Δεν έχει κανένα άλλο όπλο διά της διαμαρτυρίας όπως το ήξερε. Και το έκανε. Εντάξει. Θυμάται ακόμη και είναι καρφωμένο στο μυαλό του αυτούς τους τύπους που ήταν τυλιγμένοι με την ελληνική σημαία και ζητοκράβγαζαν το έθνος και τώρα τους βλέπει μέσα στη Βουλή να τον πουλάνε και να τον ξαναπουλάνε και να βγαίνουν από πάνω και να του λένε κιόλας ότι ξέρεις, κινδυνεύει την Τουρκία, να δώσουμε και την Κάρπαθο. Και του έρχεται τρέλα. Πόσους τέτοιους είχαμε εμείς μέσα στο ΕΠΑΜ? Πού είναι σήμερα? Πόσοι πέρασαν που ερχόντουσαν με την ελληνική σημαία, λες και όπως ήταν παλιοί αναρχικοί στα νιάτα μου με την κόκκινη σημαία, που ξέρεις τη φοράγαν αντί για ζωνάρι, για να είναι έτοιμοι μόλις ξεσπάσει η Επανάσταση, να τη σηκώσουν ψηλά. Έτσι ήταν και αυτοί. Πού είναι αυτοί που ήταν έτοιμοι να τραβήξουν την πιστόλη? Πού είναι? Στην καλύτερη των περιπτώσεων, στο σπίτι τους και δει στην τουαλέτα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Λοιπόν, ο κόσμος όμως είναι σε αυτή τη φάση. Και αυτή η φάση είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί εάν τη χάσεις αυτή την ευκαιρία τώρα, δεν θα στο συγχωρήσει ποτέ ξανά. Ή τουλάχιστον στο άμεσο προβλεπόμενο μέλος. Δεν μπορείς σε μια φάση που σου λέει ο λαός το πώς περιμένει να κινηθείς, εσύ να το πεις «Α, όχι, εγώ διαφωνώ». Ωραία, πήγαινε, βρες μια άλλη χώρα, έναν άλλο λαό και πήγαινε διαφώνα. Απλά πράγματα. Αυτόν έχουμε, με αυτόν βαδίζουμε. Και με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί θα κριθεί εάν το ΕΠΑΜ είναι σε θέση να μην υποτάσσεται στη γενική λογική και κουλτούρα, αλλά να μπορεί να την αξιοποιεί ώστε να κάνει άλματα μπροστά. Και εγώ σου λέω, και επειδή ξέρω το ΕΠΑΜ, το ξέρω, μην τι άλλο, είμαι από τους λίγους που το ξέρω έτσι καλά. Και από την καλή του και από την κακή του. Λοιπόν, Έτσι και βρεθούμε στο Κοινοβούλιο. Εγώ στο λέω ότι το υπογράφω αυτό. Σε 3 μήνες ετούτη η χώρα θα έχει αλλάξει άρδιν. Και αυτόν το μαλακοπίτουρα που το λέω εγώ μερικές φορές, μου αρέσει αυτή του πιτσιρικά, έτσι, θα τον δεις να ξεσπαθώσει. Όχι Κολοκοτρώνης μπροστά του να στέκεται. Να τον βλέπεις στους δρόμους, με κινητοποιήσεις, με κάποια πράγματα που δεν τα βλέπει, αλλά να δει, να μυριστεί ότι υπάρχει διέξοδος. Άμεσα, όχι του Αγίου ποτέ, αυτό που του λέει ο Κουτσούμπας, μετά θάνατο. Γιατί αυτό που του λέει μετά θάνατο είναι. Πεθάνουν οι μισοί, οι άλλοι μισοί θα προοδεύσουν. Ναι. Έτσι, αυτό να το μυριστεί ο άλλος και τότε. Δεν ξέρω, εγώ βρέθηκα στην ουρά τώρα με τον πατέρα μου, ας πούμε, που έκανε μια πεμβασούλα στο τίποτα, σοβαρό. Πώς ήτανε, πάνω από 50 άτομα, την ίδια επέμβαση, σε άθλιες συνθήκες, να ρωτάει ο ένας τον άλλον, ρε εσύ πόσο παίρνει ο γιατρός, 20, 50, σε δημόσιο νοσοκομείο. Κατάλαβε δημόσιο. Λοιπόν, εγώ έχω 20, μήπως αυτό, άκουρε εσύ τι γίνεται, να είσαι στην ουρά, έτσι, και να συζητάς τώρα, αν σου περισσεύει κάτι να του δώσεις, να βάλει για να μπορεί να κάνει την καταράκτηση. Δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά, όπως ξέρει, ας πούμε, καταράκτηση δεν είναι τίποτα. Το καταλαβαίνουν σε μια κατάσταση. Και όταν τους πιάσει μια κουβέντα, παιδί μου, αυτό το πράγμα είναι αξιοπρέπεια. Όχι. Αλλά αυτός ο κερατάς που θα μου δευρεθεί μπροστά μου, όταν θα έχω τη δυνατότητα να του τη ρίξω, δεν θα μείνει κολυμπηθόξερο, μου λέγει ένας γέρος στον ουρά. Αυτό περιμένει, να του δώσει την ευκαιρία. Περιμένει. Και αυτή η ευκαιρία μπορεί να δοθεί σε αυτή τη στιγμή έτσι. Τα υπόλοιπα, βεβαίως, όποιος θέλει να πιστεύει ότι δια της υποκινήσεως ή των καλεσμάτων θα κατέβει ο λαός κάτω, πολύ ευχαρίστως να λύσει το πρόβλημά του στην τουαλέτα του. Γιατί στην κοινωνία είναι προσβολή της δημοσίας εδούς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμείς έτσι πρέπει να παλεύουμε. Έτσι πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά. Και έτσι πρέπει να είναι σωστή η δουλειά. Για να έχουμε αποτέλεσμα. Για να θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και να κριθούμε. Και να πάρουμε και τα ρίσκα μας. Δεν σου λέει κανένας ότι δεν έχει ρίσκα αυτή η δουλειά. Έτσι, προς Θεού. Και θα δοκιμαστείς με τον εαυτό σου. Γι' αυτό και την κοπανάνα αυτή που δεν θέλει να δοκιμαστεί αυτούς. Γιατί ξέρουν από την αρχή ότι είναι επιρρεπής και ευαίσθητη εις τας πιέσεις. Οπότε αυτός που ξέρει ότι κρατάει και κρατάει γερά, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Και μέσα στο λάκκο των ελαιόντων με τον Δανιήλ να τον πετάξουν, δεν καταλαβαίνει. Θα βρω τρόπο. Θα βρω τρόπο να την κάνω τη δουλειά. Αυτό ξέρω. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πορευόμαστε. Να ξεχάσουμε ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Εντάξει, υπάρχουν και ορισμένοι στούρνοι. Ναι, τι να μιλάς στον τοίχο εδώ, μάλλον πολύ πιο εύκολα θα σου απαντήσει. Τι να μιλάς αυτό. Εντάξει, δεν χάνουμε τον χρόνο με αυτούς. Ή με τους ιδεολειπτικούς. Αυτό σου λέει, ναι, και η φιλοσοφία. Άστο, φίλε, άλλη φορά. Γιατί για να κάνεις φιλοσοφία και να μπορείς να σκεφτείς και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να είσαι γεμάτος στο μάχη και να είσαι ήσυχος ότι η οικογένειά σου δεν πρόκειται να ξεπλησπιτωθεί την επόμενη μέρα. Αυτά παλεύουμε τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα λύσει η ζωή. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε στο διάλειμμά μας, γιατί η ώρα είναι 2:25. Όχι, αν υπάρχουν ερωτήματα, θα το κλείσουμε. Υπάρχουν ερωτήματα ακόμα. Ερωτήματα όμως, όχι το υποθετήσεις. Ναι, επειδή είπαμε 2:30 να κόψουμε. Κάνουμε γρήγορα για να πούμε μετά στις τοποθετήσεις. Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση για να προχωρήσουμε μετά στις τοποθετήσεις όταν επανέλθουμε από το διάλειμμα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Μοσκοφίδης Μιλτιάδης είμαι από τον Τραπύρνο. Ο κύριος, ναι. Η ερώτηση είναι, μιλήσατε για μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων που θα πάρει το ΕΠΑΜ. Ποιος είναι ο τρόπος και ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις μετρήσεις και πώς θα το ξέρουμε? Υπάρχει κάποιος στο ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή που τα κάνει? Ναι, είναι πολύ απλός. Όταν παίρνω μια απόφαση, για παράδειγμα, παίρνω μια απόφαση να κερδίσω έναν συγκεκριμένο χώρο. Να μπω και να κερδίσω ένα συγκεκριμένο χώρο. Κοινωνικοπολιτικά, αν θέλεις, οτιδήποτε, οποιοδήποτε χώρο. Εντάξει, παίρνω την απόφαση, μετράω με ποιο τρόπο θα το κάνω και μετά έρχομαι και ψάχνω να το έκανα. Αν απέτυχα, γιατί απέτυχα. Εάν το κέρδισα κατά το ίμιση, γιατί το κέρδισα κατά το ίμιση, τι μένει ακόμη να γίνει. Με αυτόν τον τρόπο το κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα αποδείχτηκε αρκετά αποτελεσματικό όταν το πρώτο συνέδριο του ΕΠΑΜ, στο τέταρτο συνέδριο του ΕΠΑΜ, μάθαμε για πρώτη φορά να βάζουμε στόχους. Και έτσι απέκτησε και νόημα η λογοδοσία. Έβαλα στόχο προσωπικό συλλογικό και προσωπικό και συλλογικό και μετά απολογούμε. Αυτό το μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώστε, τελείωσε. Και ο πυρήνας το ίδιο είναι. Ας πούμε στον πυρήνα σου. Στον πυρήνα σου δεν μπορείς να συζητάς χωρίς αποφάσεις. Δεν μπορείς να μην μετράς μετά την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων σου. Την πήρα την απόφαση, υλοποιητική. Όχι. Τι φταίει. Άρα λύνω το τι φταίει. Άρα δεν ξαναπαίρνω αποφάσεις που δεν υλοποιούνται, γιατί αντικειμενικά δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Παράδειγμα, αύριο πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Το παίρνουμε απόφαση στον πυρήνα. Και αν το πάρουμε γίνεται. Όχι. Άρα δεν παίρνουμε αποφάσεις που δεν γίνονται. Δεύτερον, αυτές που γίνονται και δεν εφαρμόζονται, δεν υλοποιούνται, σημαίνει ότι κάτι φταίει. Να το ψάξουμε, να το βρούμε, να δούμε τι φταίει. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το κεντρικό όργανο έχει μια εικόνα για το ποια είναι η γενική κοινωνική επιρροή του ΕΠΑΜ. Και μέσα από τους ανθρώπους που μας πλησιάζουν, τους έχουμε πλησιάσει. Σήμερα, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πόρτα, με εξαίρεση τις καθεστωτικές. Φαντάζομαι είναι αυτονόητο. Που να την χτυπήσαμε και να μην άνοιξε. Και να μην άνοιξε με μεγάλη χαρά. Ενώ δεν άνοιγε πριν. Είτε για διαφορία, είτε με σκεπτικισμό, είτε άσε να δούμε. Αυτό. Τώρα ανοίγουν όλες. Ανοίγουν όλες. Θες από ανάγκη. Από ανάγκη βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. Αλλά γιατί ανοίγουν σε μένα και δεν ανοίγουν στον άλλο. Ενώ στο ΕΠΑΜ και δεν ανοίγουν σε διάφορα μη ιστινή. Αυτό λέω. Αυτό λοιπόν μου δίνει δυνατότητες. Έτσι δεν είναι. Βάζω λοιπόν ένα σχεδιασμό κάτω και λέω, εφόσον μου άνοιξαν αυτές οι πόρτες και έχω αυτές τις δυνατότητες, τι θέλω να πετύχω. Αυτό. Πάω να το πετύχω. Έχουμε πάντα τον καλύτερο τρόπο να εκτιμούμε τα αποτελέσματα. Όχι. Όχι. Αυτό πρέπει να το κρίνεις από τον πυρήνα σου, φαντάζομαι. Παράδειγμα, αν έχεις έναν πυρήνα όπου όλοι δραστηριοποιούνται, όχι σαν τον Στέφανο ενδεχομένως, αλλά ανάλογα, έχει ο καθένας τη δράση του, ρε παιδί μου. Όταν έρχονται μέσα στον πυρήνα να συζητήσουν για να δουν την πρόβλημα, έχουν να πούν, να βελτιώσουν, να κάνουν και να πάρουν μια απόφαση για να πάνε να την υλοποιήσουν αύριο. Εάν ο πυρήνας είναι διχασμένος, δηλαδή ανάμεσα αυτούς που έχουν δράση και ξέρουν τι να κάνουν λίγος πολύ. Και σε αυτούς που δεν έχουν. Για τον ΑΒ λόγο, δεν λέω ότι είναι ρεμπεσκέδες ή οτιδήποτε. Απλά ρε παιδί μου, δεν έχουν μάθει, δεν ξέρουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν το έχουν κάνει και ποτέ στη ζωή τους, δεν είμαστε με αυτή την έννοια. Αν δεν τους βάλεις και αυτούς στη δουλειά, να δουν στο μέτρο του δυνατού και αυτό που μπορούν να κάνουν. Γιατί ακούω τρελά πράγματα, τα νεοκλήτικα. Να πάμε να κολλήσουμε όλοι αφίσες. Όποιος δεν κολλάει αφίσες δεν είναι παμίτης. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Συγγνώμη. Αν κάποιος, ας πούμε, που είναι η Χριστίνα, δεν είναι εδώ η Χριστίνα. Η Χριστίνα έχει κακότατο. Τη Βελίκου λέω. Ναι, κατάλαβα. Έχει πολύ άσχημο χαρακτήρα στον τρόπο που συμπεριφέρει στον κόσμο. Το έχω πει μπροστά της, δεν είναι θέμα. Αλλά εγώ δεν έχω δει ξανά άνθρωπο τέτοιον να ανοίγει πόρτες για το ΕΠΑΜ με τον τρόπο που το κάνει. Αφού αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να έχει και τα δύο χαρακτηριστικά αυτά. Δεν τον αλλάζω με τίποτα αυτόν τον άνθρωπο. Με όλα τα κακά του και τα στραβά του. Τι να κάνουμε. Και εγώ έχω και όλοι μας έχουμε. Το θέμα είναι, αυτό είναι το φοβερό της οργάνωσης. Ότι μπορεί να λιένει τα κακά και να βελτιστοποιεί τα καλά όλων μας. Αρκεί να θέλουμε. Με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Δεν υπάρχει μεθοδολογία πέρα από αυτή, αν ψάχνεις κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησα. Αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Εγώ και ξέρω και στις οργανώσεις που ήμουνα, όχι πολιτικές, ενώ επιχειρηματικά ή επαγγελματικά, αυτό μας μαθαίνανε. Έχεις έναν τομέα δράσης. Έχεις τόσους ανθρώπους, υπαλλήλους, να το πούμε έτσι. Πώς όλοι οι υπάλληλοι θα βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Πώς το πετυχαίνεις αυτό. Ξέρει ο καθένας που ανήκει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποιες είναι τα δικαιώματά του και ξέρει ποιοι είναι οι στόχοι του και με βάση τους στόχους κανονίζει την πορεία του. Βήμα το βήμα, βήμα το βήμα, βήμα το βήμα. Ποτέ στον αέρα. Ποτέ στον αέρα. Γιατί το χρόνο που χάνεις και την ενέργεια που χάνεις να βρεις το βηματισμό σου, εάν τον χάσεις, είναι έλλειμμα για την οργάνωση στην οποία ανήκεις. Είτε αυτό είναι επιχείρηση, μεγάλη ελαιόνα επιχείρηση, είτε είναι πολιτική οργάνωση. Αυτές είναι βασικές οργανωτικές αρχές για όλους. Τώρα, το πώς το αξιοποιεί ο καθένας, με καταλαβαίνετε τι λέω, είναι άλλο πράγμα. Για ποια συμφέροντα υπηρετεί, να το πούμε έτσι. Το ίδιο πρέπει να λειτουργούν και οι πυρήνες. Δεν μπορεί, δεν δικαιολογείται να συμβαίνει. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε πάρα πολλούς πυρήνες, τους οποίους είναι αδύνατος να τους διαχειριστούμε. Είναι αδύνατο. Γιατί? Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρωτόπυροι. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Τι να τους πεις τώρα. Όπως είναι εντολές για αναθυλωμένους. Α, μου έλεγε η Νάγια εδώ πέρα για έναν νέο πυρήνα που φτιάχνεται τώρα που πάει να φτιαχτεί, ας πούμε, στην Αυλώνα. Ένας άνθρωπος. Μα έτσι δεν γίνεται, ξεκινάει. Παντού. Ένας άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει. Και μπορεί να κολλήσει στο πιο απλοϊκό πράγμα για μας, τους παλιούς, τους βετεράνους απλοϊκό. Αλλά για τον άνθρωπο αυτόν μπορεί να αποτελεί το κορυφαίο θέμα. Πού είμαστε εμείς να το βοηθήσουμε? Πρέπει οπωσδήποτε να για να βρει εμένα για να λύσει το πρόβλημά της. Όχι. Προς Θεού. Δεν πρέπει. Όχι πως κακό που μίλησε, που ήρθε σε μένα. Προς Θεού. Έτσι. Αλλά αλλήμονο εάν χρησιμοποιείς, ας πούμε, για την ίσονα προσπάθεια που χρειάζεται ένα πρόβλημα να λυθεί, να χρησιμοποιείς τη μέγιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Το ίδιο γίνεται, πρέπει να είναι σε όλους τους τομείς. Και με συγχωρείτε, δεν θέλω να είμαι επικριτικός ή οτιδήποτε. Το ζω ο ίδιος. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν οργανώνεται ο κόσμος, δεν πηγαίνει ο κόσμος. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ σε όλη τη Βιωτία, ας πούμε, στα χωριά που ούτε να μας ακούσουν και να με καλούν τα καφενεία εκεί πέρα και να στείνονται πυρήνες και να στείνονται πράγματα κτλ. Που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Δεν έχουν και τα μέσα να πηγαίνει κάποιος εμπειρός από εμάς από κοντά να τους μαθαίνει πώς κάνουν τις δουλειές μας, πώς δραστηριοποιείται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό. Στόχοι, υλοποίηση, μεθοδολογία, αυτή είναι το στάνταρ που λέει και το καταστατικό μας και τα κείμενά μας. Λοιπόν, θα σας δούμε σε μία ώρα πάλι. Καλή ξεκούραση.